εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Παρασκευούλα και 13. Έπεσες. Παρασκευή και 13, φίλε. Διπλό άσμα στην ΑΕΚ. Έτσι. Διπλό μέσα στην ΑΕΚ. Διπλάρα. Παρασκευή και 13. Διπλάρα. Άριο λε. Μην έχετε 50 πόντους για την ΑΕΚ. 50 όχι, όχι, αλλά είναι Παρασκευή και 13. Άντε, να είναι 15-20. 50 όχι, αλλά 12. Εντάξει. Πάλεψω. Πάλεψω, φίλε. Άγγι, γενικά είναι up and down. Τώρα είναι καλή, τώρα είναι καλή. Κουράστηκε όμως. Τώρα είναι καλή. Δεν κουράστηκε. Κάτσε εδώ, Κώστα. Κάτσε εδώ. Κώστα, υπάρχει καλή σκάφη. Μαζάλη. Την έσπασε. Έπεσε. Τι χρωστάμε. Άλλη μια δικαίωση, Κώστα, για το Χρήσανδο χθες. Τι δικαιώθηκε. Έμεινε η τιμωρία του Ολυμπιακού. Δεν είπα ότι θα πέσει. Εγώ αυτό το είπα. Εγώ είπα εξ αρχής δεν θα υπάρχει τιμωρία. Εγώ είπα θα πέσει. Εσύ είπες από τις δύο θα πέσει τη μία. Όχι, Χρήσανδε, εσύ το έλεγες αυτό. Όχι, εγώ είπα δεν θα τιμωρηθεί. Α, ωραία. Τι να κάνω. Εγώ είπα θα φάει δύο αγωνιστικές. Ξεπεράσει θα πάει μία, σωστά. Μετά μας λέει ότι παρασπιζόμαστε τον Ολυμπιακό. Ο ένας πάει από 61.000 και 27, ναι. Το άλλος από δύο αγωνιστικές. Εντάξει. Ισονομία. Ισονομία. Μειώθηκε το πρόστιμο όμως. Mm. Από 61.500 και 59.200. Από 61.59. Εσάς από 61 και 27, ρε φίλε. Τι είστε, ναι, δηλαδή. Μάγκες. Παραθέσαμε. Τι παραθέσατε. Το ότι το όπως πρέπει να είναι. Δεν είπαμε ότι όπως ο Ολυμπιακός έφτιαγε ο ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, ναι, εντάξει. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν δικαστής θα έλεγα πάρτε ένα δύο που μένα, τέσσερις. Εντάξει, αλλά τι κάνατε δηλαδή. Είπατε ότι δεν είναι 246 οι υπηρεσίες που άραψαν. Θα πάρω τον Αχιλέα Μαυρομάτι και θα μας πει. Ναι, ωραία. Το τι κάνανε. Μήπως δώσει τεχνογνωσία στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Καλά. Που τα έχουν χαμένα. Ας. Και όπως είπε και ο πρόεδρος χθες, δεν είναι καλό το VAR. Άλλο πάλι και αυτό. Χάσουμε λέει το πρωτάθλημα από το VAR. Ναι, αλλά, ο Βαγγέλης Μαρινάκης του Ολυμπιακού. Επειδή κατηγορείται τον Καρυπίδη ότι είναι κολλητός του Μαρινάκη και κάνουμε ό,τι κάνει και λέει. Τι είπε, φίλε ο Καρυπίδης. Τι είπε. Ότι είμαστε υπέρ του VAR εμείς. Το αντίθετο από ό,τι είπε. Φοβερό. Ο Μαρινάκης. Και το γράφει και ο Σταύρος αυτό. Πήρε το μήνυμα από τους οργανωμένους του Άρη. Ότι κοίταξε, μην εκτίθεσαι άλλο. Εντάξει. Λίγο πιο μαζεμένα. Άρα τι, οι οργανωμένοι του Άρη, άρα είναι ανεξάρτητοι. Ωραία. Εγώ είπα ότι είναι από κάπου. Άρα ο λαός. Ωραία, εντάξει. Εμείς με το λάμε είμαστε. Κώστα. Εννοείται. Εννοείται. Πολύ ωραία. Φοβερό, για μένα φοβερή παραδοχή πάντως του Ολυμπιακού ότι θα χάσουμε το πρωτάθλημα από το VAR και άφησε έτσι και. Άφησε να νοηθεί έμεσα ότι καλό είναι να σταματήσει να λειτουργεί μέχρι νεοτέρας. Εντάξει, δεν το είπα αυτό. Δεν το είπα αυτό, το είπε κάποιος. Είπε να λειτουργεί σωστά. Και εσύ αμέσως το παραφράζεις αμέσως. Είπε να λειτουργεί σωστά. Βέβαια, το σωστά για τον Ολυμπιακό είναι άρα να μην δίνει πέναλτι εναντίον μας. Αυτό είναι το σωστά. Εδώ οι άνθρωποι Χρήσανδε δεν βάλανε λόγια στο στόμα του Ηλία Πουρζανίδη. Και βγήκε ο Όφη και τους διέψευσε κατηγορηματικά. Δεν τους διέψευσε, φίλε. Είπε ότι ουδέποτε είπε αυτά ο Ηλίας Πουρζανίδη. Πού είναι αυτό, γιατί στην ανακοίνωση του Όφη. Δεν το λέει πουθενά αυτό που λες. Δεν είπε ούτε ότι τα είπε, αλλά δεν είπε ούτε ότι δεν τα είπε. Για δες την ανακοίνωση του Όφη, η οποία και δες πώς καταλήγει. Τελικά τα είπε ή δεν τα είπε. Δεν ξέρω αν τα είπε. Δεν είμαι εγώ. Δεν τα είπε. Δεν λέμε ότι είπε. Δεν ήμουν εγώ εκεί για να πω δεν τα είπε. Δεν πιστεύω το Μάκη Γκαγκάτση που πιστεύει ο Στέργιος ότι δεν τα είπε. Δεν υπάρχει κανένας να είπε και να είπε. Δεν τα είπε. Μόνο ο Πάκ το λέει. Κανένας άλλος. Ναι. Ο Πιαλόγλου δεν μπορεί να πει γιατί σηκώθηκε και έφυγε. Τον είχαν στήσει στον τοίχο. Πες την ανακοίνωση του Όφη που παίζουμε και αύριο. Διάβασε την να δω που λέει ότι εμείς δεν τα είπαμε ποτέ. Διάβασε την ανακοίνωση. Γιατί αν μείνει στους τίτλους των μέσων ενημέρωσης που πρόσκειται στον ΠΑΟΚ θα νομίζει ότι όντως το διέψευσε. Αν όμως διαβάσει την ανακοίνωση θα δεις ότι δεν είπε καμία διάψευση πουθενά. Ούτε επιβεβαίωση βέβαια, έτσι να είμαστε δίκαιοι. Δεν είπε ότι τα είπα. Εγώ λέω με βάση την ανακοίνωση του Όφη ότι μπορεί και να τα είπε. Τελικά. Ναι. Δεν τα είπε. Χρήσε, γιατί για δες την τελευταία φράση που είναι η ίδια. Ο Πουρζανίδης είπε ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε ειλικρίνεια από ΠΑΟΚ και Ξάνθη και δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Ναι. Και ο Όφη βγαίνει και είπε. Για διάβαση την ανακοίνωση. Αυτό που είπε βασικά και ο Σαμαράς, επί της ουσίας, σεβόμαστε απόλυτα τον νόμο. Δεν είμαστε αρμόδιοι να κρίνουμε την υπόθεση. Όχι, τι λέει η ανακοίνωση. Η ανακοίνωση λέει μία παρόμοια φράση με αυτό που φέρεται να είπε ο Πουρσανίδης. Είναι η ίδια βασικά. Αυτή που διάβασα η παρόμοια φράση, ότι φέρεται να είπε, γιατί δεν ήμουν εκεί. Και η αλήθεια είναι, δεν ρώτησα κιόλας αν το είπε ή δεν το είπε. Τις πηγές μου, αντιλαμβάνεις ποιες είναι. Αλλά υπάρχει η τελευταία φράση της ανακοίνωσης είναι η ίδια. Λέτε, πού είναι η ανακοίνωση την έχεις ποιο, στο θέμα της συνειδητοποίησης είμαστε απόλυτα ναι. Και πάγια αντίθετη. Ναι. Εντάξει. Διάβασε την ανακοίνωση. Για να καταλάβουμε πού διαψεύδει αυτά τα λόγια. Δεν υπάρχει πουθενά διάψευση, Στέργιο μου. Ναι. Απίστευτο. Έχω την αίσθηση ότι τώρα δεν διαβάζει πρώτη φορά. Απίστευτο. Για ναι, έμεινε ναι. Και εσύ μόνο στου τίτλου ότι διέψευσε. Απίστευτο. Το θέμα εγώ το γραφτώ στο ΠΑΟΚ 24. Παραπληροφόρηση του κόσμου. Ναι, ναι, ναι. Έλα.
Για διάβασε την ανακοίνωση που διαψεύδει. Ρε παιδιά, θα μας πείτε περί τίνος πρόκειται εμάς που δεν ξέρουμε. Ακριβώς. Υπάρχει μια φερόμενη δήλωση του Πουρσανίδη. Καταρχήν πείτε μας το γεγονός. Ότι χθες έγινε. Γενική, ήταν γενικά και ευνηδιάστηκε ο ΠΑΟΚ γιατί πήγε ο Μαρινάκης. Ναι. Τι να σου πω. Ευνηδιάστηκε, δηλαδή τρέχανε πανικόβλητα. Τρέμουν ακόμη. Αυτά ποιος τα λέει, ο φίλος σου τα λέει αυτά. Όχι. Ευνηδιάστηκε ο ΠΑΟΚ. Όχι, φαίνεται. Ποιος τα λέει. Ευνηδιάστηκε γιατί δεν είχε ανάλογη παρουσία. Αν ήσουν προετοιμασμένοι, δεν θα ήταν μόνο ο Μάκης Γκαγκάτσης εκεί πέρα. Ο Ολυμπιακός πήγε με 5 άτομα. Ο Ολυμπιακός πήγε με 5 άτομα. Πάντα πάμε με 5 άτομα ο Ολυμπιακός. Όχι. Μαρινάκης πρώτη φορά. Πρόσεχε όμως τώρα. Άσε το ευνηδιάστηκε λοιπόν. Μετά διαβάζεις, φίλε. Και τι έγινε εκεί στη Γενική Συνέλευση. Θα σου πω. Τα μέσα ενημέρωση του Ολυμπιακού λένε ότι ο Ολυμπιακός άρχισε τα χαστούκια τον ΠΑΟΚ, την Ξάνθη και τα λοιπά. Θριάμβευσε. Του πήρα μπάριζα. Τα μέσα ενημέρωση του ΠΑΟΚ λένε τα αντίθετα. Ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης τα είπε όλα καλά, τον έβαλε στη θέση του, έφαγε τις τάπες του Ολυμπιακού κτλ. Διαβάζεις δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Και γιατί να πιστέψω εγώ τον έναν ή τον άλλο, ρε φίλε. Δεν πιστεύω κανένα σας. Άρα πρέπει να κάνουμε μια εφημερίδα. Άρα πρέπει να φύγουν και οι δύο από το ποδόσφαιρο, αυτοί οι δύο. Δεν μπορούν να φύγουν. Να μείνουν τότε. Δεν γίνεται. Να μείνουν τότε. Να μείνουν. Ωραία. Διάβασε την ανακοίνωση του Όφη να ακούσουμε που διαψεύδει. Καταρχήν δεν είναι ανακοίνωση, Χρήστα. Είναι θέση του Όφη. Πρώτον. Δεν είναι ανακοίνωση. Κάτσε να δω εγώ. Μπλινγκ μπλονγκ δηλαδή. Αν δεν είναι ανακοίνωση, γιατί διάβασα ότι είναι ανακοίνωση. Διαρροή. Διαρροή ή ανακοίνωση. Γιατί χθες μετά η ανακοίνωση έγινε ενημέρωση. Της ΕΠΟ. Των υπαλλήλων. Που την ψάχναμε. Έγινε ενημέρωση μετά. Πάντως αυτό, Χρήστα, που δεν διαψεύδεται από καμία πλευρά. Ναι. Αφού σου αρέσει τόσο πολύ να ψάχνεις τα θέματα. Συμπτωματικά υπέρ του Ολυμπιακού τα περισσότερα. Mm. Πηγάζει αυτό. Κατά τύχη. Από το μίσος που τρέφεις για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Oh. Που για μένα είναι φυσιολογικό. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Και αυτό είναι για μένα υγεία στο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν έχω μίσος για τον ΠΑΟΚ. Θέλω τι να λάμψεις. Όχι. Θέλω να αποδίδει την πραγματικότητα στη Θεσσαλονίκη και από τη στιγμή που υπάρχουν 135 μέσα ενημέρωσης δημοσιογράφοι οι οποίοι υπηρετούν την ιδέα του ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θα λένε την πραγματικότητα και δεν θα εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα αυτής της ομάδας. Τι να κάνουμε, να μην είναι εμφυστικά με εθνική, να έχεις διπλά τους δημοσιογράφους. Τι σχέση έχει αυτό. Γιατί μισή φύγανε από το χώρο λόγω αυτού, ότι εξαφανίστηκε ο Άρης. Κανένας δεν έφυγε από το χώρο, ούτε ο κανένας Άρης. Ο Άρης ήταν εδώ. Ο Άρης στη Γάμα Εθνική είχε 12.000 κόσμο. Ο Άρης επέστρεψε και είχε sold out στα παιχνίδια τα οποία δίνει. Άρα δεν εξαφανίστηκε κανένας. Να σας χαλάει τα όνειρά σας και τέτοια. Ναι. Τους τα χαλάει τα όνειρά τους. Τους χάλασε καταρχήν την αντίσταση στο μία ομάδα, μία πόλη που θέλουν να επιβάλλουν. Δεν υπάρχει μία ομάδα για στην πόλη. Υπάρχει. Το ποπό σας να χτυπάτε κάτω, υπάρχουν και άλλες ομάδες στην πόλη. Υπήρχε μία από το 1908, παιδιά. Και άλλες. Και είναι και ιστορικές και έχουν την ιστορία τους και το και λαό. Θα σας χαλάσει και το αίτητο. Τον κόσμο τους. Και το αίτητο θα σας χαλάσει. Και θα σας πάσουμε και το αίτητο. Αλλά πέρα από αυτό. Αλλά πέρα από αυτό, όφι εφσι. Κάτσε να βρω. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει ανακοίνωση. Τώρα που είπαμε για το αίτητο, ο αγώνας του ποδοσφαίρου ορίστηκε μαζί με τον αγώνα του μπάσκετ. Γιατί 4 πρωτού. 4 Ιανουαρίου παίζει ΠΑΟΚ Άρης στο μπάσκετ. Ναι. Τέλεια. Καταπληκτική. Τέλεια. Εντάξει, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Εντάξει, καμία σχέση. Τι ώρα είναι το μπάσκετ. Το ένα είναι Άρης ΠΑΟΚ και το άλλο είναι ΠΑΟΚ Άρης. Ωραία. Θα πάνε. Το ποδόσφαιρο είναι 7.30. Τι? 7.30 είναι το ποδόσφαιρο. Και το μπάσκετ θα γίνει 6. Ωραία. Θα πάνε 130 ΠΑΟΞίδες στο γήπεδο του ΠΑΟΚ γιατί δεν νομίζω να το πάνε. Πολλούς είπες. Μπράβο. Μπάσκετ. Και θα πάνε 20.000 Αριανοί στο Άρης ΠΑΟΚ. 25. 25. 20 θα έχω, 22 βασικά θα έχω. Mm. Αλλά εγώ λέω 20 γιατί είναι 4 Ιανουαρίου. Κάποιοι θα λείπουν διακοπές. Θα βρούμε κανεστήριο ή από σήμερα εξαντλήθηκαν. Τι? Από χθες ανακοινώθηκαν. Χθες που ανακοινώθηκαν θα άλλο πάλι και αυτό. Μείναν κομμάτια. Θα μείνουν. Από τώρα γιατί ανακοινώθηκαν χθες αυτά 4 Ιανουαρίου. Σκέφτο Άρης. Μην πάρει ο άλλος το δώρο και το φάιρε, φίλε. Όλα αυτά και βέβαια. Μετά δεν έχει, έχει να πάρα εισιτήριο. Πολλές αργίες. Έχει πάρα πολλές αργίες. Τι είναι αυτά που λες, ρε Γκίζαρδε. Έχει πολλές αργίες. Τρεις εβδομάδες πριν. Σας ενοχλεί και αυτό. Δεν έχει συμβεί. Κουβέντα κάνουμε. Ότι βγάλαμε τα εισιτήριά μας, σας ενοχλεί. Κουβέντα κάνουμε. Σας βγάλω κι εγώ με τον ΠΑΟΚ. Θα τα βγάλω κι εγώ. Απλώς προσπαθώ να μεταφράσω γιατί τα έβγαλε ο άλλος νωρίς. Και είπα τη σκέψη μου. Μην τα φάει ο άλλος τα δώρα και μετά δεν έχει να πάρει εισιτήριο. Είναι μια λογική αυτό. Σόνια αυτά, η γυναίκα. 4 Ιανουαρίου είναι το ΜΑΤ. 4 Ιανουαρίου. Και σήμερα έχουμε 13 Δεκεμβρίου. Τρεις εβδομάδες πριν. Ωραία, και τι έγινε, τι σε ενοχλεί. Δεν να προμηθευτεί ο άλλος το εισιτήριό του μια χαρά. Νοικοκύρης. Δεν με κατάλαβα. Πήρα το εισιτήριάκι μου. Έχω το εισιτήριό μου, ναι. Μπορεί να εξαντληθούν σε την άλλη εβδομάδα. Να μην έχει. Πολύ πιθανό. Σίγουρο. Με ένα διπλό στην Κρήτη αύριο και ένα διπλό στον Παναθηναϊκό 22 του μηνός. Φίλε. 23 του μηνός δεν θα έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο για το μάτς. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όντως. Ετοιμαστείτε. Και μετά Χριστούγεννα και τα λοιπά. Βέβαια. Διακοπές μετά. Τζάκι, αυτά, γκλουχ βάιν και τέτοια. Yeah. Δεν σ' αρέσει. Όχι. Λοιπόν,
Τελικά θα μας περιμένω να ακούσω την ανακοίνωση του Όφη που διέψευσε. Σου διάβασα τη θέση του Όφη. Για διάβασε την. Δεν έχει καταρχήν οριστεί ακόμα η ώρα για το ΠΑΟΚ Άρης στο μπάσκετ. 4 Ιανουαρίου και αυτό η μέρα Σάββατο. Γι' αυτό μπήκε, ναι, εντάξει. Ας μας το κάνει τη γνωστή ώρα. Την ανακοίνωση, την ενημέρωση του Όφη μπορείς να διαβάσεις που λέει διαψεύδω κατηγορηματικά. Φάρα, ο Φάρα. Γιατί δεν υπάρχει καμία κατηγορηματική διάψευση. Καμία. Δεν λέει τίποτα. Ναι. Λέει ότι πάει για θέση του Όφη είναι να ισχύουν οι νόμοι και ωραία, αυτό και σωστό. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Σωστό. Δεν λέει ποτέ. Είναι αναλυθείς και ψεύτικες οι δηλώσεις που μεταφέρθηκαν του Ηλία Προυσανίδη. Έλα, τώρα αυτά είναι... Δεν λέει τίποτα τέτοιο. Ενώ λοιπόν δεν λέει τίποτα τέτοιο, το παρουσιάζατε ότι το λέει. Αυτό είναι στέργιο, μια μορφή προπαγάνδας. Περίμενε, Χρήστα, περίμενε, γιατί σου δείχνει τον αγαπημένο σου Ολυμπιακού. Όχι, τρελαίνεις. Όχι. Κάθε μέρα τρελαίνεσαι. Τον γράφω στα παπάκια μου τον Ολυμπιακό και αυτή η παπαριά που λέτε συνέχεια για τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν θα λέτε ψέματα. Δεν θα λέτε ψέματα. Λέτε συνέχεια ψέματα. Λέτε συνέχεια ψέματα για τον ΠΑΟΚ. Συνέχεια λέτε ψέματα. Δεν θα λέτε ψέματα. Γιατί είπε ψέματα. Ότι διέψευσε ο Όφη. Ποτέ δεν διέψευσε ο Όφη. Όφη. Και διάβασα τη δήλωση. Έβγαλε ενημέρωση ότι δεν ισχύει. Διάβασα... Που δεν υπάρχει, είναι. Όχι, δεν ισχύει. Διαβάζω στο κεντρικούλε.gr. Νάτο. Που είναι η μεγαλύτερη φωνή του Όφη. Την ανακοίνωση του Όφη θα διαβάσει. Αυτή που λες. Όχι ρεπορτάζ. Όχι ρεπορτάζ. Όχι ρεπορτάζ. Την ανακοίνωση μας είπες. Υπάρχει κατηγορηματική διάσταση με ανακοίνωση είπες πριν. Εντάξει. Γύρισε το ανακοίνωση και είπες διαρροή. Εντάξει, του είπε ενό. Θε να σου βάλω εγώ τύπο Σούπερ 3. Τι λέει ο Σούπερ 3. Εσύ είπες Όφη. Μιλάμε χρήση να διγεμιάσει τη σελίδα που είναι η πιο δυνατή του Όφη. Τι λέει Όφη. Η ομάδα. Η ομάδα τι λέει. Όχι ο Γεντικουλέ. Η ομάδα. Ξέρεις ότι τα ρεπορτάζ χρήση δεν είσαι χθεσινό. Προκύπτουν οι ομάδα τι λέει. Εσύ είπες ότι διέψευσε η ομάδα. Τι λέει η ομάδα. Η ομάδα το λέει. Να διαβάσω εγώ από το SDNA. Μέσω ρεπορτάζ. Το οποίο δεν είναι μέσω του Ολυμπιακού. Το SDNA. Ναι, διάβασε, διάβασε. Θα σου διαβάσω τι λέει. Διάβασε, Κρυζαδέ. Διάβασε, Κρυζαδέ. Φάρα, αγαπώ. Περίμενε εδώ το χαιρετίσματο στο φίλο μου το Σαρή. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ευγάλτε τον. Τι. Θα βγει μετά το διάλειμμα. Ωραία, πάμε. Ο Σαρής. Ναι, θα βγει. Να μας πει αν έκανε τις δηλώσεις του Πουσανίδης ή όχι. Να μην ανησυχεί. Ο Σαρής, τον Πουσανί θα βγάλουμε. Τον Πουσανί θα βγάλουμε. Να βγάλουμε τον Ηλία, ναι. Τρέχοντας. Δεν βγαίνει. Θα τον πάρω τηλέφωνο, ρε Όφη. Να βγάλω τον Πουσανίδη. Μισό λεπτό. Ο Όφη εξέφρασε μέσω Γιώργου Σαμαρά και λέει Πουσανίδη, διαβάζω εγώ εδώ. Περίμενε λίγο, περίμενε. Ομάδες. Στέργιο. Όφη. Όφη. Πού είναι Όφη. Ανέφεραν οι κριτικοί, λέει. Δεν έφερε. Μέχρι να το αναφέρει, να το βρει ο Χρήστανθος. Ναι. Εγώ θα διαβάσω ότι αναφέρει το agenticoulet.gr. Ναι. Νομίζω δεν έχει κάποιο λόγο. Ναι, ναι, πες μας, πες μας. Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν δηλώσεις του Ηλία Προυσανίδη για τη θέση του Όφη σχετικά με την υπόθεση ΠΑΟΚ Ξάνθης. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Φαντάζομαι ότι ο συνάδελφος πήρε την άποψη του Όφη. Διάβασα, διάβασα. Αφού ο Γιώργος Σαμαράς και η Ηλίας Προυσανίδης μίλησαν ξεκάθαρα για την υπόθεση. Συγκεκριμένα, η ΠΑΕ Όφη ανέφερε. Σεβόμαστε απόλυτα τον νόμο, δεν είμαστε αρμόδιοι να κρίνουμε την υπόθεση. Ναι, αυτό διαβάζω κι εγώ. Θέλουμε να περιμένουμε την απόφαση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία πρέπει να βγει άμεσα, γιατί όσο καθυστερεί, τόσο περισσότερο κακό προκαλεί σε όλους μας και ειδικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Στο θέμα της ιδιοκτησίας είμαστε πάγια αντίθετοι. Πού διαψεύδει τις δηλώσεις του Προυσανίδη. Κώστα, άκουσες ή διάψευση. Από αυτό που λέει ο Όφη. Τις διευκρινίζει. Πού, όχι, πού διαψεύδει. Ποιες είναι οι δηλώσεις. Πού διαψεύδει. Εσύ Στέργιο, ακούς διάψευση. Αυτό είναι διάψευση. Αυτό που λες, η θέση του Όφη είναι διάψευση. Εγώ λέω ότι ούτε το διαψεύδει, ούτε το επιβεβαιώνει. Αυτό που εσύ αναφέρει, αναφέρει ο συνάδελφος για τις δηλώσεις του Ηλία Προυσανίδη, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει, είναι δική του πρωτοβουλία. Φυσικά. Δεν πήρε κάποιον τηλέφωνο την ΠΑΕ Όφη. Μπορεί να πήρε κάποιον ο οποίος είναι φιλαπροσχήμα στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να πήρε ο άλλος να πάρει κάποιον που είναι φιλαπροσχήμα στον Άρη. Ζούμε. Λέει διάψευση, Όφη. Άντε πάλι. Ο Όφη Στέργιος. Θα κάνουμε ρεπορτάζ, θα φιλοξενήσουμε άνθρωπο από το γεντρικούλε.gr και θα μας πει τι ακριβώς γίνεται. Βγάζω να το ρωτήσω και αυτόν. Για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά μην λέμε ό,τι να είναι. Να λέμε την πραγματικότητα. Και όταν λέμε την πραγματικότητα, δεν βάζετε ταμπέλες. Όταν λέμε την αλήθεια, ακόμα και τη λέει ο Ολυμπιακός, είναι η αλήθεια. Δεν θα λέμε τη δική σας αλήθεια. Την αλήθεια του ΠΑΟΚ. Την αλήθεια της αλήθειας. Την αλήθεια θα λέμε. Όχι την αλήθεια του ΠΑΟΚ. Αυτό το ρεπορτάζ. Ποια αλήθεια του ΠΑΟΚ που λέει τώρα. Πού διαψεύδει. Και βρήκε και είπε ότι μπορεί να πήρε κάποιον που να είναι με τον ΠΑΟΚ μαζί. Πού διαψεύδει. Δεν διαψεύδει. Μαζί κινηρεύεσαι. Εκτίθεστε. Δεν διαψεύδει. Από το Ηράκλειο βγήκε το ρεπορτάζ αυτό. Ρε φίλε, δεν με νοιάζουν τα ρεπορτάζ από το Ηράκλειο. Έχω ρεπορτάζ δικό μου. Δικό μου. Λέγοντας ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος και να είναι. Όταν εσύ παίρνει κάποιο τηλέφωνο που διαψεύδει. Λέει, χρήσατε αυτό δεν ισχύει. Και το γράφει μέσα ότι η ΠΑΕ άρεσε να βέρει δεν ισχύει. Ναι, αλλά. Άμα λέει δεν ισχύει και την ίδια στιγμή. Ωραία, και την ίδια στιγμή. Συγγνώμη, και την ίδια στιγμή λέει δεν ισχύει και την ίδια στιγμή δεν το λέει πουθενά ότι δεν ισχύει. Πώς θα το γράψω ότι δεν ισχύει. Αυθαίρετο είναι, ρε φίλε. Αυθαίρετο είναι.
Το λέει ο Όφη. Το λέει ο Όφη. Ο Όφη το λέει. Δεν το λέει ο Όφη. Μη λέτε ότι το λέει ο Όφη. Πες ότι το λέει ο Σαρής. Είναι άλλο Σαρής, άλλο Όφη. Αυτή είναι η διαφορά που ο κόσμος βέβαια δεν τα καταλαβαίνει αυτές τις διαφορές. Αυτό που περάσατε. Είναι ευτυχώς. Στη Θεσσαλονίκη αυτό που περάσατε είναι ότι το διέψευσε ο Όφη. Ο Όφη δεν το διέψευσε. Ποιο διέψευσε, ρε παιδιά, αφού το ίδιο πράγμα ότι λένε. Είπε ότι είπε ότι η ΠΑΟΚ και η Ξάνθη δεν ήταν ειλικρινείς. Αυτό. Αν το είπε ή όχι ο Προυσανίδης. Δεν υπάρχει αυτό κάπου. Υπάρχει. Εγώ δεν το βλέπω. Δεν το στο 10. μη είδες. Το αγαπημένο σου site, Κρυσάνθη. Είδες, Κώστα. Το site. Ναι, το 10 γράφει αυτό. Το SDN γράφει το άλλο. Έτσι γίνεται. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Ο ένας προβάλλει το χέρι του Ερυθρού Αστέρα αν ήταν με το ΠΑΟΚ Ξάνθη. Αυτό ακριβώς λέω. Και αυτό περιγράφω. Εσείς απλά περιγράφετε μόνο του ΠΑΟΚ. Και επειδή εγώ περιγράφω και τα άλλα, λέτε ότι είμαστε του Ολυμπιακού. Στα παπάκια μου Ολυμπιακός. Και ο ΠΑΟΚ μαζί. Θρύλεθε μου. Τα παπάκια είναι, έχω στο βαθυλακό. Έξι παπάκια κίτρινα. Τα οποία κάνουν πα. Ναι. Πω, τι ζούμε. Απλά δεν είναι το ΟΚ μετά. Δεν πείθεις, Κρίσταθε. Δεν πείθεις. Καλά. Τι ζούμε. Okay. Εγώ λέω ότι πείθω. Όλο τον κόσμο και δεν πείθω μόνο εσάς. Σε χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα όταν θίγει το Ολυμπιακός. Για κάποιο λόγο διευκρίνηστο. Αυτή είναι μια παπαριά που λέτε συνεχώς, επειδή λέω την πραγματικότητα και την αλήθεια. Και προσπαθείτε με αυτόν τον τρόπο. Αν θέλει ο Κώστας να πάρει θέση. Να πάρει θέση. Κώστα, διαψεύδει Όφη. Όφη διαψεύδει. Όχι, διαψεύδει Όφη. Αυτό να πάει, αυτό λέμε. Τον έχει διαπεράσει πολλές φορές ρεύμα χωρίς να υπάρχει λόγος όταν θίγει το Ολυμπιακός. Απάντησε. Απάντησε, Κώστα. Όχι όταν θίγει το Ολυμπιακός, απλά λέει πράγματα διαφορετικά από αυτά που λέει ο ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ. Στέργιο δεν επιβεβαιώθηκε από το Σάββατο. Αλλά αυτά μερικές ώρες συμπίπτουν με αυτά που λέει ο Ολυμπιακός. Χρήσαθε. Ναι, αλήθεια. Είναι. Του Αβγενάκη, αλήθεια του Σαλτίδης, στη Θεσσαλονίκη. Χρήσαθε. Καλύτερα με τον Αβγενάκη παρά με τον Βασιλιάδη και τον Κοντονή. Στέργιο. Καλύτερα. Χίλιες φορές. Με κανέναν. Με το δίκαιο, με την κανένα, αλήθεια. Με το δίκαιο. Με κανέναν. Αυτόν ο οποίος θα χτυπήσει την πολυδιοκτησία. Με κανέναν. Είμαστε με τους νόμους. Τέλος. Θέλουμε να εφαρμοστούν οι νόμοι. Αυτό θέλουμε εμείς. Και αν οι νόμοι είναι να πέσεις, να πέσεις. Εσύ αν η νόμη είναι να πέσεις, θα πεις να πέσεις. Όχι. Θα πεις να σωθεί ο ΠΑΟΚ γιατί ο Ολυμπιακός δεν έπεσε. Εγώ λέω ότι όποιος είναι να πέσει, να πέσει. Τι ζούμε. Συμφωνείς, Κώστα? Να πέσουν όλοι. Ναι, εφόσον αποδειχθεί να πέσουν. Όχι, δεν θέλουμε να πέσει. Αν αποδειχθεί δεν θα λέμε έτσι. Δεν θα λέμε ότι αφού λέει ο νόμος να πέσω, να πέσω. Θα λέει ότι ναι, αλλά τότε ο Ολυμπιακός δεν είχε πέσει. Αυτό θα λένε. Και όταν το 89. Δεν λένε αυτό. Αυτός ο Σαλιαρέλης είχε πει. Τέλος πάντων. Είναι του Ολυμπιακού αυτό... ότι έστειλαν οι υπάλληλοι επιστολή και είπαν στην ΕΠΟ ότι είμαστε, δεν γίνεται να υπάρχουν αυτές οι συμβάσεις. Αυτό δεν εξαφανίστηκε, δεν υπήρχε πουθενά. Την επιστολή όμως που στείλανε τώρα και τους υπερασπίζεται. Υπήρχε ένα στο 10, το αγαπημένο μου site, αλλά είναι του Ολυμπιακού. Δεν κάτι το λες. Την επιστολή τώρα που υπερασπίζεται το γραμμένο. Όχι, κάνεις λάθος, δεν υπήρχε ποτέ. Την επιστολή που υπερασπίζεται το γραμμένο. Είχε link μέσα η ανακοίνωση. Μπερδεύεις η καινούργια που διάβασα. Η καινούργια υπάρχει. Είχε link μέσα. Η καινούργια υπάρχει. Η παλιά δεν υπάρχει. Στην καινούργια είχε link για την παλιά. Ναι, δεν είναι αυτή η παλιά. Δεν είναι αυτή η παλιά. Όχι. Δεν είναι αυτή. Καλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλά κάνουν και κάνουν πολιτική. Αλλά ξέρεις ποια είναι η απάντηση του ποδοσφαιρικού αλήθεια. Τα λέει ο Ολυμπιακός, είστε το Ολυμπιακό. Δεν απαντάνε στην ουσία του θέματος. Ο Όφη διάψευση δεν έχει κάνει. Εσύ αν ακούς. Άρα λοιπόν και στο SDN το οποίο εργάζεσαι, ναι. Κατάλαβε λάθος. Δεν εργάζομαι στο SDN, έχω blog. Μόνο. Και έχω τελείως διαφορετικές απόψεις με το 99%. Άρα κατάλαβε λάθος και στο SDN, γιατί είπες ναι. Τα μέσα της Θεσσαλονίκης. 99% έχω τελείως διαφορετικές απόψεις από το 99% όσων γράφονται στο SDN. Σε καλυπτώ. Ο Όφη απλά διευκρίνησε. Από όσα γράφουν. Δήλωση που διέρευσε, το 99% με βρίσκει αντίθετο. Σε καλυπτώ. Εγώ διαβάζω ότι η κριτική ΠΑΕ πήρε άμεσα θέση και εσύ δεν ξέρω αν σε όποιο μέσο δουλεύεις εστερνίζεσαι και το τι λένε οι διευθυντές του. Άρα τι λέει εδώ Ζαγόρας, εγώ, Κόλκας ή οποιοδήποτε άλλος. Εγώ δεν εστερνίζομαι ότι λένε οι διευθυντές μου. Ειδήσεις, παιδιά, θα πούμε. Λέμε ειδήσεις. Και του ξεκαθαρίζω και σχέση με το SDNA. Ότι το SDNA, τα 99% όπως θα γράφει, δεν συμφωνώ μαζί του. Έχω το blog, την άποψή μου και όσο είμαι εκεί θα γράφω τα δικά μου. Το δικό μου θέλω και πιστεύω. Τα περισσότερα από όσα γράφουν δεν συμφωνώ μαζί τους. Και το γράφω κιόλας στα περισσότερα κείμενά μου. Για τους παρατηρητές, για την ΕΠΟ, για τον ΠΑΟΚ, τα γράφω. Αν έγραφα τα ίδια, τότε να μου έλεγες για το SDNA. Εγώ γράφω τελείως διαφορετικά από αυτά που γράφουν. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, όσοι γράφουν παιδιά για διασυρμό του Ολυμπιακού. Η ουσία ποια είναι, παιδιά. Νόφι, δεν ισχύουν, θα διαβάζετε το 10 και θα ακούτε το Χρύσανθο. Διασυρμός του Ολυμπιακού από τον Όφη με αυτό ναι, που διάβασα. Είναι fake news, ρε φίλε.
Με αυτό που διάβασε. Αυτό λέω εγώ. Είναι fake news. Ναι. Με αυτό που διάβασε έχει ήδη είναι διασυρμό. Αυτό που λέει τώρα, μετά το διάλειμμα. Να μα τα πει καλύτερα. Βγάλτε το Σάρι. Εκτό αν ξέρετε τα πράγματα καλύτερα από ό,τι τα ξέρουν οι κριτικοί δημοσιογράφοι του Όφη. Όσο τα ξέρετε εσεί καλά για τον Άρη και τα λέγατε τόσα χρόνια. Παιδιά, τι άλλα νέα. Εγώ ξέρω καλύτερα το του ΠΑΟΚ, άμα θες να σε ενημερώσω. Όλα καλά. Όσο ξέρεις του ΠΑΟΚ, δεν ξέρεις του Άρη. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Ναι, φυσικά. Γιατί ήμασταν εξάρτητοι ρεπόρτερ, δεν είμαστε ρεπόρτερ ομάδων εμείς. Όχι, γιατί ζείτε για δύο μάτς το χρόνο. Γι' αυτό ζείτε. Βέβαια. Ζείτε για δύο μάτς το χρόνο. Όλο ο οργανισμό Άρη. Ναι. Με τον Ηρακλή. Ωραίο παραμύθι αυτό. Με τον Ηρακλή, γιατί άμα χάσουν. Είναι ψήμου, ρε Χρυσάνθε. Γιατί άμα χάσουν. Εγώ ζω στέριο, ενημερώνω για οτιδήποτε φοράει τα κυτρινό μαύρα. Και το έζησα και στη Γάμα Εθνική και στη Β' Εθνική και παντού. Όπου υπάρχει Άρης. Είμαστε εκεί. Όχι μόνο στα εύκολα. Και γι' αυτό γίναμε και μέλη στον Ερασιτέχνη Άρη χθες. Να πάτε να γίνετε και εσείς στον ΠΑΟΚ. Να δώσετε τη συνδρομή. Α, ναι, το είδα που έγινε μέλος. Μέλος στον Ερασιτέχνη Άρη. Όλοι μέλη στον Ερασιτέχνη. Δεν προβλέπετε επειδή είσαι μέλος ένας συντακτών. Πρέπει να κάνεις λάθος. Πλέον προβλέπεται στην Ένωση Συντακτών να μπει. Και με πιάνουν τα κλάματα και είμαι μόνος χαράματα. Ναι, ναι, ναι. Μόνος δεν είμαι ποτέ, έχω πάντα τα αδέρφια δίπλα μου. Θα πείτε στους χορηγούς. Στους χορηγούς. Δεν λέω τίποτα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσφέρει την εκπομπή. Σε συνεργασία με την ΠΑΕ. Βγάλε το Σάρι, βγάλε γιατί έχω και κάτι μαζεμένα. Βγάλε τον, να τον ξεφωνήσω λίγο. Την προσφέρει το SDNA και το 10 που του κάνετε κάθε μέρα. Όντως, που του κάνει αβάντα. Εγώ εκεί δουλεύω αφού, όπω λέει και ο Στέργιος. Ο Στέργιος μου δουλεύει στο. Μήπω γράφει στο 10, χωρίς το ξέρουμε. Μακάρι εκεί που δούλευε και... δηλαδή ναι. Το γραφείο εκεί που του πάω μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Έτυχε, ρε Χρυσάνθε. Εντάξει. Έτυχε. Και άλλοι καλοί φίλοι και συνάδελφοι δουλεύουν στο 10, δεν κακό. DK Toys. Αν αγαπά το ποδόσφαιρο. Η καλύτερη συλλογή είναι εδώ. Μεταλλικές τάπες με όλους τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές στη Super League από την DK Toys. Ψάξε, βρες, σύλλεξε και αντάλλαξε με τους φίλους τις μεταλλικές τάπες με τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου στο dktoys.gr. Μακάρι να κάναν τόσα αβάντα στο Λίμπερο όλα αυτά τα site που λέτε. Στο SDNA γίνεται αβάντα και το γράφω εγώ. Μακάρι να λέγα για την εκπομπή τόσες πολλές ώρες που σου λέμε εδώ. Ψάχνεις δουλειά, έτσι είναι η επικαιρότητα. Ποια επικαιρότητα. Αν μιλάς γερμανικά, Κωστά, άπτεστα και διαβάζεις. Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Βέρεια, βρίσκεις δουλειά. Dialog.gr. Dialog.gr. Πάμε λοιπόν στο break να το πατήσω κιόλας, Κωστάκι. Ναι, πάτε το κιόλας. Κωστάκι. Κωστάκι. Τι είναι αυτός, γιατί είναι αυτός πρώτος. Κάτσε να τον βγάλω. Τσακ. Τι ζούμε. My style rock. Διάψευση λέει του Όφη. Εντάξει, το διευκρίνησε μετά. Κάνα κολοτούμπα, ρε παιδί μου. Ποτέ δεν κάνα τίποτα. Κάνα, αυτό είναι κολοτούμπα. Είναι διευκρίνηση τη θέση. Ότι εμεί είμαστε με την νομιμότητα. Προφανώ βγήκε η δήλωση που σαν είδε ότι ο Πάο και η Ξάνθη δεν είναι αυτό. Και μετά σου λέει. Άρα έγινε. Κολοτουμπέισο. Άρα προφανώ έγινε. Η εκπομπή τη αλήθεια είναι εδώ. Η δικιά μα. Η δικιά μα η αλήθεια. Τιμολόγιο πρέπει να στείλουμε, είπαμε στα site που συνέχεια αναφέρεται. Ωραία, και ένα τιμολόγιο να μας στείλει ο συνάδελφος τώρα από το gentikoulet.gr που θα αυξηθεί η αναγνωσιμότητά του. Στη Βόρεια Ελλάδα, που υπάρχουν πολλοί Κρήτες. Έτσι. Πού τος. Μα ρωτάς. Το θα έρθει. Τον είπαμε να έρθει. Τον είπαμε. Λοιπόν, το ρεπορτάζ ξεκινάει εδώ στην Τρόικα. Το ρεπορτάζ έχει ξεκινήσει χθες, Κώστα. Ναι, ναι. Τι ήταν αυτό που έπεσε. Το ρεπορτάζ. Η πόρτα. Τι σα χτύπησε πιο δυνατά. Στείλτε τα μηνύματά σα, γράφετε FM κενό το μήνυμά σα αποστολή στο 54526. Δεν βλέπω να κάνει κάτι. Για να συμμετέχετε στην πολύ ωραία συζήτηση που έχουμε, την ωφέλιμη και επικοδομητική. Τη συζήτηση η οποία δεν υπάρχει με ξύλινη γλώσσα. Ο καθένα λέει τι απόψει του. Με ένταση, υποστηρίζοντα τι θέσει του. Βέβαια. Ότι είμαστε τσάτσι του Ολυμπιακού, δηλαδή μα υποστέριο. Μα υποστέριο. Αλλά εμεί του πούμε τίποτα. Οπα! Μπάσκετ σήμερα έχουμε στο μενού. Ναι, κάποιος πρέπει να κάνει εδώ. Ο Καραμπαπάς τιμωρήθηκε με πρόστιμο 30.000 ευρώ. Εξαντληθικό, ρε φίλε. Χρήσατε 30 δεν είναι λίγα. Αν πει τα ίδια. Γιατί αυτό τα πληρώσει. Για τις δηλώσεις. Πρόστιμο θα διπλασιαστεί. Έτσι πάει. Για τις δηλώσεις. Ναι, τις δηλώσεις. Δεν τεκμηρίωσε. Τεκμηρίωσε του Άντζη. Που θα κριθεί και αυτή η υπόθεση. Ναι, αλλά καλεί σε απολογία για αυτό το θέμα. Άρα έχει μία βάση για να καλεί σε απολογία. Θα αλλιώς θα λέγανε τι μπούρδες είναι αυτές. Έχει μία βάση το θέμα. Τότε να κληθεί, να απολογηθεί. Πρέπει να καλέσει. Τι, θα καλέσει. Υπάρχει πίσω καταγγελία. Ενώ στο Βέρι Άρης, το οποίο έγινε η κορυφή του Λασποτήρα,
Ο Άρης όχι, κανένα δικαίωμα. Κανένα δικαίωμα. Ήθελαν. Μπορεί να το στοιχειοθετήσει αυτό, το ήθελαν. Το ήθελαν. Ήθελαν. Προσπαθούσαν. 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 Επειδή. Έτσι το κρίνω εγώ. Ήταν στημένο δηλαδή. Η κλωτιά πήγαινε σύννεφο. Ήταν στημένο γιατί υπάρχει απόφαση. Α, δεν ξέρει. Γιατί αυτό υπονοούσατε. Αλλά υπάρχει απόφαση τη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πέρσι επί ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν υπάρχει τίποτα με μπρο. Αν έχει εμπιστοσύνη στην ΕΕΑ, θα περιμένουμε. Έχω σε συγκεκριμένα μέλη τη. Σε συγκεκριμένα μέλη τη. Ναι, δεν έχω. Στη Μαρούπα, α πούμε, δεν έχω. Αν βγει μια απόφαση υπέρ του ΠΑΟΚ, θα είναι από άλλα μέλη τη. Όχι τα μέλη που κάνανε το ΒΕΡΙ. Θα κρυθεί η απόφαση. Θα κρυθεί. Είναι σε διαρκή κρίση. Παιδιά. Είναι σε διαρκή κρίση αυτή. Ποιο πράγμα. Αυτή. Για να... Και θα δω αν δώσαν και σωστά άδεια στην Ξάνθη. Άρα πριν βγει η απόφαση, να ξέρετε ότι αν η απόφαση είναι υπέρ του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης, θα είναι άλλα μέλη. Τα καλά τα μέλη βγάλαν και το Βέρι Άρης, παιδιά, να ξέρετε, έτσι πάει. Είναι γνωστό αυτό, τη σπάση. Τώρα θα έχουμε τον συνάδελφο, την δευτερόλεπτα. Κώστα, πρέπει να κάνουμε, με τη μουσική κάτι. Δεν είναι η μουσική, έφυγε για μεσημέρι. Όντως, πολύ lounge, Ξάνθη. Lounge. Ανέβασε το λίγο. Ωραία. Πολύ lounge. Εμένα μ' αρέσουν, αλλά... Δεν είναι η ώρα, Κώστα. Ναι, είναι πολύ... Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Κάτι πιο εμπορικό βάλει. Πιο εμπορικό. Ναι, βέβαια. Πιο εμπορικό, έχω σαρί. Βάλε το... Μπράβο. Εμπορικό, έχω σαρί. Άμα έχεις σαρί για εμπορικό... Εμπορικό είναι σαρί. Ξεπουλάει. Καλό δρόμο. Ξεπουλάει στην Κρήτη, τα πάντα όλα. Γεια σου, Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, τι κάνετε, Μανώλη. Πού είσαι εσύ? Τι γίνεται, Μανώλη? Πού είσαι, ρε, μορφή του ρεπορτάζ? Ρε Χρήστα, να κάνουμε καμιά βραδινή βόλτα. Πρέπει να έρθω. Θα στείλω άλλον αύριο. Οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που έρχονται περνάνε πολύ καλά. Το ξέρουμε. Είστε στα ασπρόμαυρα μαζί, αγκαλιά. Όχι, έτσι πρέπει. Πρέπει ο ένας να φιλοξενεί τον άλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ξέρουμε ότι είναι καλύτερη. Έτσι. Και όσοι συμπεριφέρουν έρχονται του Άρη, μια χαρά περνάνε. Μπορείς να τους ρωτήσεις. Να τους ρωτήσεις. Περιποιούμε προσωπικά. Η αλήθεια είναι, έχω καιρό να έρθω. Πότε έχω έρθει τελευταία φορά σε Όφι Άρης? Πότε έχω έρθει? Δεν θυμάμαι. Είναι αρκετά τα χρόνια. Κάτσε να θυμηθώ. Σίγουρα έχω έρθει σε ένα 2-3 με το Σίμιτς και το Χριστοδούλου. Τα θυμάσαι αυτά, κάτι αρχαία χρόνια. Πολύ παλιά. Αυτό πρέπει να ήταν στη σεζόν. Σίμιτς Χριστοδούλου παίζει να ήταν στα τέλη της προηγούμενης χιλιέτειας. Όταν ήμουν στην ομάδα, Όφη ήταν στην Α ή τι, κάτσε να θυμηθώ. Είχα έρθει όταν ήμουν στην ομάδα. Ποια χρονιά? Το 8, το 9, το 9, το 10 και το 11. Όχι. Δεν ήταν. Δεν ήταν Όφη τότε, γι' αυτό δεν ήρθα. Ναι. Ήταν τα κακά τα χρόνια. Με Εργοτέλη, ερχόμουν. Στο Ηράκλειο για Εργοτέλη ερχόμουν εκείνα τα χρόνια. Άρα ερχόσανα για βόλτα δηλαδή. Ναι, και ήρθα και ένα που μας είχε κάτσει 3 γκολ ο Γκουνσότο με το Εργοτέλη 3-0. Με Κοτσιανικούλη εκείνο, ένα πολύ. Από το ημίχρονο. Δεν ξέρω τώρα αν σε τιμάει ότι ήρθε και έφαγε 3 γκολ από το Εργοτέλη. Δεν με τιμάει, αλλά είναι μια πραγματικότητα, ρε Μανώλη. Τι να κάνει, να το αλλάξουμε το σκορ αφού ήταν 3-0. Αλλά πήγε. Έχω έρθει σε ένα 0-1 με Κάλβο. Με τον Εργοτέλη πάλι στο 90. Και ένα με Ίβιτσι Ρονάλντο, με Μπάγεβιτς ο Άρης. Πάλι 0-1, στο Παγκρίτη όλα αυτά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Άρα πήγαινε. Καλά το είπα εγώ για βόλτα, γιατί πήγαινε στο εξοχικό. Εγώ το λέω το Παγκρίτη εξοχικό. Στο κανονικό σου τι δεν έχει έρθει. Γιατί κουλέ έχω έρθει σε αυτά που σου λέω τα 2-3 κτλ. Και έχω έρθει, φίλε, ένα το 97, πριν φύγω φαντάρος. Το 1997, για να δείτε πόσο παλιοί είμαστε. Δεν μας νοιάζει. Που έχασε στο κύπελο ο Άρης 2-1 και κέρδισε 4-1 εδώ. Ήμουνα σε αυτό. Ναι. Στην Θεσσαλονίκη. Ωραία, αφού κάναμε οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν, πάμε στο σήμερα. Μανώλη, διαβάζω στο γιατίκουλε.gr. Και εγώ το διαβάζω. Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν δηλώσεις του Ηλία Πουρσανίδη, είναι χθεσινό το ρεπορτάζ, για τη θέση του Όφη σχετικά με την υπόθεση ΠΑΟ Ξάνθης. Ωστόσο, κάτι δεν ισχύει. Δεν ισχύουν. Ο Χρήστος έχει τις αντιρρήσεις του και δεν... Εγώ λέω το εξής, Μανώλη μου. Καταρχήν οι δηλώσεις γίνανε, Μανώλη. Ναι, δεν είναι δηλώσεις καταρχήν, είναι θέση. Αν έχει γίνει. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, από τις δηλώσεις που τις διαβάσαμε όλοι να κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά ή τη θέση? Από τις δηλώσεις. Λοιπόν, από τις δηλώσεις. Κάνεις να ξεκινήσω από τις δηλώσεις, από ό,τι γίνανε ποτέ. Ξεκινάμε από εκεί. Κατά δεύτερον, δεν υπάρχει τίποτα πιο επίσημο από τη θέση του Όφη. Και ο Όφη νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος σε αυτά που είπε χθες.
Και νομίζω ότι δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Και γενικά θα πω ότι ο Όφη είναι ξεκάθαρος πάντα. Δεν κρύβεται, δεν κρύβεται πίσω από τις πλάτες κανενός. Δεν το έχει ανάγκη βέβαια, έτσι. Όταν έχεις ένα τόσο πλούσιο ιδιοκτήτη αφενός και αφετέρου έχει μια τόσο ισχυρή διοίκηση, όπου ο πρόεδρος είναι ο ίδιος της ο ιδιοκτήτης και μέσα υπάρχουν πρόσωπα όπως ο Γιώργος Σαμαράς και ο Ηλίας ο Προυσανίδης, δεν χρειάζεται Όφη να κρύβεται και να λέει όχι έκανα αυτή τη δήλωση, όχι δεν την έκανα και πάει λέγοντας. Ο Προυσανίδης χθες ήταν ξεκάθαρος κατά τη διάρκεια της Super League και μετά το επιβεβαίωσε και η θέση της ΠΑΕ. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ διάβασα τις δηλώσεις σε κάποια site, αλλά παιδιά το ξέρετε πολύ καλά ότι στις μέρες μας το copy paste όταν το βάζει ένας το βάζει και ο άλλος χωρίς να τσεκάρει αν είναι. Σωστό. Νομίζω το ξέρετε, σωστό. Αυτό, το ξέρετε αυτό πάρα πολύ καλά. Να διευκρινίσουμε, να διευκρινίσουμε το εξής. Καταρχήν δηλώσεις δεν έγιναν από κανέναν. Αν σωστό. Έχει υποθεί κάτι, έχει υποθεί την ώρα που μιλάνε μέσα στη Λίγκα. Άρα δεν είναι δήλωση, είναι τοποθέτηση διάλογος μέσα στη Λίγκα. Η πλευρά λοιπόν του Ολυμπιακού λέει ότι ο Προυσανίδης το είπε. Η πλευρά του ΠΑΟΚ λέει ο Προυσανίδης δεν το είπε. Ο ίδιος ο Προυσανίδης. Εκεί θα πάω, Ρεστέριο. Δημοσιογράφη μας. Ο ίδιος ο Προυσανίδης τι λέει. Ότι δεν το είπα. Ο ίδιος ο Προυσανίδης λέει αυτό που υπόθηκε χθες από τη θέση της ΠΑΕ. Τίποτα άλλο. Μισό λεπτό. Εγώ δεν είπα τίποτα. Ρωτάω κάτι άλλο εγώ. Το είπε, σου απάντησε. Α, είπε ότι δεν το είπε δηλαδή αυτό. Ότι δεν είναι ειλικρινής ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη. Το διαψεύδει ο άνθρωπος, αυτό λέω. Ακριβώς. Μπράβο. Στην ανακοίνωση όμως, για να δεις γιατί μάλλον εγώ με το Στέριο. Στην ανακοίνωση αυτή που βγάζει ο Όφη, δεν υπάρχει διάψευση. Αυτό είναι προϊόν ρεπορτάζ. Σωστά. Περίμενε, Χρυσάνθη, γιατί όλα όσα διαβάσαμε χθες, ναι. Αυτό που λες εσύ, δεν υπάρχει στην τοποθέτηση του, σωστά. Του Όφη. Ναι. Δηλαδή, να διαψεύσει ο Προυσανίδης κάτι που δεν έχει πει. Ναι. Τι θα διαψεύσει, κάτι που έχει πει. Δεν είναι λογικό να διαψεύσει ότι το είπε. Πώς περίμενε. Τα θέλει όλα περίμενε, γραμμένα ο Χρυσάνθος. Τα θέλει όλα γραμμένα στα χαρτιά. Δεν το είπε. Να διαψεύσει ο Προυσανίδης κάτι που δεν έχει πει. Ναι, παιδιά δεν το είπα ποτέ. Κακό είναι. Γιατί, γιατί σας φαίνεται παράλογο. Παιδιά δεν το είπα ποτέ αυτό που λέτε. Αυτό δεν είναι διάψευση. Η έννοια της διάψευσης αυτή δεν είναι, ρε παιδιά. Για να καταλάβω. Χρυσάνθε, άκου. Για να σου πω για το ρεπορτάζ του Όφη. Λοιπόν, ο Προυσανίδης χθες αυτό που είπε. Και το ξέρω και εγώ πολύ καλά προσωπικά, είναι ότι ποτέ δεν υπόθηκε αυτό το πράγμα από τα χέρια. Πολύ ωραία. Συμφωνούμε 100% και το δέχομαι γιατί εσείς κάνετε το ρεπορτάζ. Αυτό που είπε ο Προυσανίδης, ναι. Και το είπε και ο Όφη αργότερα, ωραία. Είναι ότι δεν είναι αρμόδιος ο Όφη να κρίνει αφενός την υπόθεση και αφετέρου ότι πρέπει να βγει άμεσα η απόφαση από την Επιτροπή. Και ότι είναι κατά της πολυδιοκτησίας. Ακριβώς. Πάρα πολύ. Άρα, στην ουσία του θέματος, η μόνη φράση που είναι διαφορετική στα μέσα του Ολυμπιακού και στα άλλα μέσα είναι σωστό. Ότι ΠΑΟΚ και Ξάνθη δεν ήταν σήμερα ειλικρινείς. Γι' αυτό μαλώνουμε στην ουσία. Αν το είπε, δεν το είπε και το διαψεύδει, μου λες εσύ. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί εμείς πρέπει να μαλώνουμε για κάτι που αφορά τον Ολυμπιακό. Ούτε εγώ. Αφορά τον, δεν ούτε αφορά εγώ. Μόνο τον Ολυμπιακό, αφορά τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Ρέτσι, να σου πω κάτι, Χρήσανδε. Όταν, ναι. Όταν βγαίνει ο Όφη και διαψεύδει αυτό το πράγμα, δεν αφορά ούτε τον Όφη ούτε τον ΠΑΟΚ. Όχι, αφορά τον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τον Χρήσανδε. Όχι, γιατί ναι, αφορά. Μα η δήλωση είναι ΠΑΟΚ, ρε παιδιά. Είναι ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Αφορά τον ΠΑΟΚ, θα σου πω, ναι. Αφορά τον ΠΑΟΚ σε ένα σημείο. Από εκεί και πέρα. Μόνο σε ένα σημείο, φυσικά. Μόνο σε αυτό που είπαμε πριν. Από τη στιγμή που το διαψεύδει ο Όφη, για μένα δεν χρειάζεται να βγει να πει διαψεύδω κάτι που δεν είπα. Θα πω λοιπόν το εξής. Αν το έχει πει, θα σου πω το εξής. Αν το έχει πει, είναι γραμμένο στα πρακτικά της συνεδρίασης. Αν δεν το έχει πει, δεν είναι γραμμένο στα πρακτικά της συνεδρίασης. Σε ένα μήνα λοιπόν που θα βγουν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Super League, θα διαπιστώσουμε αν το έχει πει ή αν δεν το έχει πει. Εγώ όμως κρατάω αυτό που λες εσύ. Γιατί είσαι ο ρεπόρτερ του Όφη. Κρατάω ότι δεν το είπε λοιπόν. Άκου να δεις. Εγώ καταρχήν δεν κατάλαβα, γιατί δεν ήμουν εκεί βέβαια προφανώς. Δεν κατάλαβα αν αυτοί που τα γράψανε, τα γράψανε επειδή τα είπε ο Προυσανίδης στη Λίγκα μέσα, που ξέρετε ότι ο καθένας θα κυκλοφορεί στους δημοσιογράφους. Όπως θέλει, ρήμα, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Άλλο ρήμα, άλλο υποκείμενο και πάει λέγοντας. Έτσι είναι όπως το λες. Αν τα λέγανε σε πηγαδάκια. Αλλά εγώ πιστεύω τον Προυσανίδη, γιατί ο Προυσανίδης είναι ένας ειλικρινής άνθρωπος
Και πέρα του Προσανίδη, αν το πάω συλλογικά στον Όφη, ο Όφη μέχρι τώρα έχει πάρει παντού ειλικρινές απόψεις και θέσεις. Δεν έχει κρυφτεί. Δεν έχει λόγο. Όχι, εγώ με τη θέση του Όφη που εκφράζεται με την επίσημη διαρροή, που βλέπω ότι την έχετε και στο γιατί, που λέμε μέσα εισαγωγικά, συμφωνώ 100%. 100%. Όλοι μας. Ότι σεβόμαστε τον νόμο, δεν θέλουμε πολλή ιδιοκτησία. Και μάλιστα θα σου πω και το άλλο που δεν έχει γραφτεί, δεν πρόλαβα να το γράψω, είναι ότι υπάρχει εκνευρισμό στον Όφη και σε κάποια μέσα δεν άλλαξαν τα λόγια του Προσανίδη. Συνέχιζαν να έχουν μια άλλη εικόνα που έβγαινε προς τα έξω. Εντάξει, αυτό είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Μάλιστα, ωραία. Η ουσία του θέματος είναι αυτό σε σχέση με την πολιοδιεκτησία. Εγώ τσατίζομαι γιατί δεν πρέπει κανένας, δεν είναι για τον ΠΑΟΚ αυτό, ούτε για τους συνάδελφους, δεν πρέπει κανένας να ανακατεύει τον Όφη. Ούτε η μεν ούτε η δε. Ναι. Καλό είναι τον Όφη να τον αφήσουν όλοι στην απέναντι. Να σου πω, Μανώλη μου, δεν γίνεται όμως. Εδώ που έχει φτάσει το ποδόσφαιρο και έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, όλοι θα ανακατευτούν με όλους. Και αυτό πρόσεξε. Θα κληθούν τις επόμενες μέρες οι ομάδες να πάρουν και θέση σε συγκεκριμένα πράγματα με ψηφοφορίες. Θα το δεις στην πράξη σιγά σιγά. Μα πρόσεξε. Ναι. Μα να σου πω τώρα κάτι, επειδή μιλάμε εκεί στη Θεσσαλονίκη. Το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν είχε ψηφοφορία για τον πρόεδρο του Super League, έβλεπα διάφορα σχόλια στο Facebook που κατηγορούσαν τον Όφη γιατί ψήφισε Λισάνδρου επειδή είχε καλέσει με τον ΠΑΟ. Ναι. Δηλαδή, θα κατηγορηθεί Όφη γιατί ψήφισε τότε Λισάνδρου και όχι Γκαγκάτσι. Ναι. Για ποιο λόγο. Γιατί δεν ψήφισε Γκαγκάτσι. Θα τον Όφη. Για ποιο λόγο. Γιατί για τον ίδιο λόγο που κατηγορείται τώρα από τον Ολυμπιακό ή από τον ΠΑΟ. Γι' αυτό ρε φίλε. Γιατί πρέπει όλοι να είσαι με κάποιον. Πρέπει όλοι στο ποδόσφαιρο να είμαστε με τον Ολυμπιακό ή με τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό. Γιατί ό,τι λέω, πρόσεξε. Ό,τι και να λέω εγώ κατά του ΠΑΟΚ, ο Στέργιος λέει το κάνω γιατί αγαπάω τον Ολυμπιακό. Καταλαβες. Γιατί πρέπει να είμαστε σε μία ή στην άλλη πλευρά. Στέργιο το λες, ισχύει αυτό που λέει ο Χρήστος. Πριν το είπε. Ο αγαπημένος Ολυμπιακός και τέτοια. Παίρνει τη θέση του Ολυμπιακού. Κάθε μέρα, Μανώλη, κάθε μέρα μου το λέει. Και υπεράσπιστη σε Καραπαπά, Θεοδωρίδη, Αυγενάκη. Δεν ισχύει. Άκου, πρόσεξε. Όπως λοιπόν, βάλαν τον Όφη. Να λέμε τώρα την αλήθεια, δεν ήταν και ότι πιο έξυπνο από τον Καρυπίδη να πάει να μιλήσει στο ΟΑΝ για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Σωστά. Δεν έχω. Άκου όμως, άκου λίγο. Την άκουσε και από τους Αριανούς. Την άκουσε και από τους Σουπεράδες. Α, μπράβο. Απ' την άλλη, πού να μιλήσει. Στο Open. Στην ΕΡΤ. Χρειάζεται να μην μιλήσει καθόλου. Ο καθένας βέβαια. Στο Λίμπερο να μιλήσει. Ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλάει όπου θέλει. Δημοκρατία έχουμε. Ναι. Αλλά για φαντάσου εμείς πώς θα το εισπράταμε στο Ηράκλειο αν έβγαινε ο Μπούσης να μιλήσει για ένα θέμα που δεν τον αφορά τον Όφη. Δεν τον αφορά. Ναι, ο Όφη όμως, να σου πω κάτι, δεν τον αφορά τον Όφη, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Τον αφορά όμως αν υπάρχει όντως πολυδιοκτησία σε κάποιες ομάδες. Και τον Όφη και τον Άρη και τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό και όλους. Όλους μας αφορά. Το λόγο θέμα δεν αφορά τον Όφη όμως. Ό,τι είναι και αν υπάρχει κάτι θα φανεί. Ναι, υπάρχει όμως, να σου πω κάτι, είναι Άρης ΠΑΟΚ. Αν ήταν του Εργοτέλη το θέμα, που είναι στο Ηράκλειο δηλαδή, ενδεχομένως Όφη να έπαιρνε θέση. Γιατί είναι στο Ηράκλειο. Όχι, δεν θα έπαιρνε. Εντάξει. Κοιτάξτε, γενικά ο Όφη θα το έχετε καταλάβει ότι κρατάει χαμηλούς τόνους σε όλα τα θέματα. Δεν θα βγάλει ποτέ διαρροή για τη διαιτησία. Δεν θα βγάλει ποτέ διαρροή για τον τρόπο που τον αντιμετώπισε μια ομάδα. Δεν θα βγάλει ποτέ ανακοίνωση για τη διαιτησία. Δηλαδή είδαμε πέρυσι σφαγές και σφαγές. Είδαμε τι έγινε στο Καραϊσκάκι με το πέναλτι του Σεμέντο με το Φιγκερέδο που εξαφανίστηκε. Μπράβο. Πρόσεξε λοιπόν. Ο Όφη λοιπόν, άκουσε με λίγο. Ο Όφη καλά έκανε. Ο Άρης δεν έβγαλε ανακοίνωση για τον Ολυμπιακό. Ο Όφη δεν έβγαλε ανακοίνωση για τον Ολυμπιακό. Η του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Ούτε. Μα ούτε. Ποτέ. Καμία. Καμία. Ούτε μετά το 0-1 αύριο. Δεν έχει βγάλει. Δεν θα βγάλει ποτέ. Δεν θα βγάλει ποτέ. Να το ξέρετε αυτό. Πάμε λίγο στο ματς αύριο. Πάμε λίγο στο ματς αύριο. Πώς το περιμένετε στην Κρήτη το παιχνίδι. Είναι σημαντικό ματς, έτσι. Θεωρώ ότι, κοίταξε, είναι σημαντικό και για τους δύο. Ναι. Όχι μόνο για τον Όφη. Φυσικά, τον βέβαια. Γιατί επειδή ο Όφη έχει μια ισχυρή διαφορά με τον Άρη, αν κερδίσει τον Άρη είναι πολύ μεγάλο το καλό. Αφενός τον αφήνει πίσω, αφετέρου ανεβαίνει και κρατάει τη θέση του. Νομίζω ότι με νίκη ο Όφη αύριο κατά ένα 60-70% σφραγίζει την εξάδα τουλάχιστον. Όχι, διαφωνώ. Όχι, λες. Διαφωνώ, είναι πάρα πολύ νωρίς. Μπορείς να ακούμε. Μην ξεχνάς ότι πριν από κανένα μήνα, 40 μέρες,
ο Όφη με τον Άρη είχαν 12-13 βαθμούς διαφορά. Δεν ήταν δέκα. Εντάξει, έκανε κακό ξεκίνημα ο Άρης. Δεν ήταν. Δηλαδή είναι πολύ ρευστά τα πράγματα για να πούμε ότι κρίνεται εξάλλου από τώρα. Γιατί ο Όφη έχει και το Παναθηναϊκό Τετάρτη. Δεν έχει το να μπει. Δεν θα έχει το να μπει για ένα μήνα. Μεγάλη απώλεια, ναι. Λοιπόν, όταν ο Όφη ξεκινάει αυτό το δεύτερο γύρο χωρίς τους δύο από τους πιο κομικούς του παίκτες, από τους 3-4. Και ο Μεγιάδο δεν παίζει. Ο Μεγιάδο δεν παίζει μέχρι τα τέλη του Γενάρη. Μεγιάδο το να μπει. Μεγάλες απώλειες αυτές. Ναι, περιμένουμε να δούμε τι θα μας φέρει ο Αϊγιάννης τώρα στις μεταγραφές. Ναι. Για να δούμε πού θα πάει ο Όφη. Πάντως νομίζω ότι και οι δύο ομάδες, Μανώλη, επειδή τα λέγαμε και στη Β' Εθνική αρκετά συχνά μαζί, νομίζω ότι και οι δύο ομάδες πλέον παίζουν σε ένα επίπεδο το οποίο το θέλει και ο κόσμος τους, γεμίζει το γήπεδο, γιατί νομίζω ότι Όφη είναι έκτος στα εισιτήρια. Έκτος. Ναι. Είναι κάθε χρόνο έκτος είναι, με διαφορά από τους υπόλοιπους. Έτσι. Και είναι σημαντικό γιατί επέστρεψε ο Άρης, επέστρεψε ο Όφη και ταυτόχρονα, επειδή βλέπω συνέχεια ρεπορτάζ για τα ρεκόρ εισιτηρίων στη Super League, νομίζω ότι ο Άρης και ο Όφη είναι δύο από τους βασικούς λόγους που έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση και έχει επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο. Βλέπαμε ομάδες φραγίδες τα προηγούμενα χρόνια, κάτι πλατανιάδες, βλέπαμε το Εργοτέλη που πηγαίναν 100-200 άτομα και δεν έχουν τώρα καμία σύγκριση. Μιας και μιλάμε για κόσμο, Μανώλη, γιατί δεν δίνετε την εισιτήρια Όφη στον Άρη? Δεν ζήτησε ο Άρης εισιτήρια. Εδώ υπάρχει διαφοροποίηση πάλι. Ο Άρης λέει ότι έχει στείλει χαρτί που ζητάει. Ναι, ότι στη συνέχεια η αστυνομική διεύθυνση του είπε δεν θα υπάρξει κόσμος του Άρη για λόγους ασφαλείας. Στείλε μας ένα δεύτερο χαρτί για να αποκλείσουμε και τους μεμονωμένους. Έχει στείλει δεύτερο χαρτί, το οποίο λέει όντως για τους μεμονωμένους. Αλλά έτσι κι αλλιώς υπάρχει απαγόρευση από τον Αβγενάκη. Περίμενε. Υπάρχει οργανωμένη. Δεν έχω δει την ανακοίνωση. Υπάρχει οργανωμένη μετακίνηση, νομίζω. Και γι' αυτό ζητήθηκε από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου από τον Άρη χαρτί για τη μεμονωμένη. Γιατί ερχόντουσαν 20 και θα μπαίνανε μέσα στο όλο τον κόσμο του Όφη. Κάτσε να μας πει ο άνθρωπος. Επειδή θα σου πω κάτι. Ρεπορτάζ Άρη είναι αυτό, συγγνώμη. Εγώ στατίστηκα τις προηγούμενες ημέρες. Για μένα δεν υπάρχει ρεπορτάζ Άρη, ρεπορτάζ Όφη, ΠΑΟΚ και πάει λέγοντας. Υπάρχει το ρεπορτάζ. Εδώ συγκρούεται όμως. Θα σου πω. Επειδή εγώ στατίστηκα τις προηγούμενες ημέρες και δεν το κρύβω, γιατί έβαλε πάλι ο Άρης χωρίς κανένα λόγο, τον όφησε μια διαδικασία και βάλαν το χεράκι και κάποιοι από τους ρεπόρτερ του Άρη ότι έδωσε στον ΠΑΟΚ, δεν έδωσε στον Άρη, έδωσε στην ΑΕΚ, δεν έδωσε στον Άρη. Και μιλάμε τώρα για τον Όφη που τα άσπρα χώματα να έρθουν στο Ηράκλειο θα τους δώσει εισιτήρια. Είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που τον τελευταίο χρόνο έχουν έρθει όλοι οπαδοί. Είναι γιατί στις άλλες, στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό απαγορεύεται. Τι να κάνουμε. Περίμενε. Όχι. Οπαδοί του Ολυμπιακού ήρθαν πέρυσι. Οπαδοί της ΑΕΚ ήρθαν πέρυσι. Όχι. Δεν κάνει. Άλλο λέω. Στις έδρες στο Βικελίδης δεν μπορεί να έρθει ο οπαδός του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Το απαγορεύει ο νόμος. Για τις πέντε αυτές ομάδες υπάρχει νόμος απαγόρευσης μετακινήσεων. Άρα δεν γίνεται εκ του νόμου να έρθουν στο γήπεδο του Άρη ή να πάει ο Αριάνος στον ΠΑΟΚ. Μα κάτι δεν χρησιμοποιεί, γιατί αν δεν υπήρχε ο νόμος θα δίνανε εισιτήρια. Όχι, δεν θα δίνανε. Μπράβο. Ο Όφη λοιπόν, και να σου πω κάτι, έχει και πολύ κρίνη εδώ από τον κόσμο που εγώ την καταλαβαίνω. Ότι δεν θέλει ο κόσμος να παίρνει εισιτήρια κανένας. Γιατί δημιουργούνται προβλήματα. Προχθές με την ΑΕΚ υπήρχαν προβλήματα έξω από το γήπεδο. Είναι πολύ στον κόσμο, δεν θέλει. Αντιτίθεται με την απόφαση του Όφη. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Απ' την άλλη, πρέπει να δημιουργήσουμε, Μανώλη, σε όλα τα γήπεδα τη θύρα αυτή των φιλοξενούμενων να πηγαίνει το 5% όπως είναι στην UEFA και να είναι σε όλα τα γήπεδα όλης της Ελλάδας, όλοι οι οπαδοί. Εγώ λοιπόν συμφωνώ και παυξάνω μαζί σου. Όμως αυτό που έγινε προχθές με τον Άρη και τον Όφη, επειδή εγώ τα είδα, τα έγγραφα, τα εξασφάλισα μέσα από το ρεπορτάζ, δεν μπορεί. Θα σου στείλω λοιπόν και το έγγραφο το οποίο ζητάει ο Άρης. Κάτε, φίλε, περίμενα να σου πω την ιστορία. Δεν μπορείς σαν Άρης να στέλνεις έγγραφο την ημέρα που είναι η σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας, η οποία ως γνωστό το ξέρετε πολύ καλά, δεν γίνεται την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά γίνεται δύο εβδομάδες πριν το μάτς. Να στέλνει λοιπόν ο Άρης έγγραφο, το οποίο εγώ το έχω, το υπογράφει ο Θόδωρος Καρυπίδης, το βρήκα μέσα από το ρεπορτάζ, και να λέει ότι δεν θα υπάρξει εκπρόσωπος του Άρη. Ποιος Θόδωρος Καρυπίδης, ξέρεις?
Περίμενε. Δεν ξέρω. Συνέχισε, Μανώλη, συνέχισε τώρα. Ναι, συνέχισε, δεν είναι ο Καρυπίδης. Καλά, ναι, είναι ο... Δεν, ο... Ναι, δεν είναι. Ναι, δεν είναι, ρε φίλε. Δεν είναι ο Καρυπίδης που σκέφτεσαι. Άρα, τι σημαίνει αυτό. Είναι του Ανέστη. Περίμενε. Κάτσε. Δεν πάνε και του Μπάμπη, ρε, συγκρίσατε. Συνέχισε, Μανώλη. Συνέχισε, Μανώλη. Α, το Χρήστο, δεν είναι. Για να μην κορεδευόμαστε τώρα. Ναι. Επειδή δεν κορεδευόμαστε τώρα. Τα κρατάω εγώ στα χέρια μου πάντα. Το έγγραφο γράφει πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο τη Παϊάνη, ο Δόρο Καρυπίδη. Ο ξάδερφό του. Τώρα είναι ο μεγαλομέτωχο. Ο ξάδερφό του. Μια και είναι στην επικαιρότητα, ξαδέρφια. Ναι. Τότε, ρε, φίλοι, θα σου στείλω λοιπόν και το άλλο το έγγραφο να τα έχει όλα. Το λέει ξεκάθαρα, το λέει ξεκάθαρα, το λέει ξεκάθαρα ότι ο Άρης δεν επιθυμεί τη χορήγηση εισιτηρίων. Είναι το δεύτερο έγγραφο, το είπαμε και προχθές. Δεν είναι το δεύτερο, μπορούμε να βρούμε και τις ημερομηνίες. 5 Δωδεκάτου είναι και τα δύο. Θα στο στείλω, σου λέω να το δεις. Λοιπόν, 5 Δωδεκάτου, πρόσεξε τώρα γιατί εγώ θέλω να είμαι πάντα ακριβή σε αυτά που λέω. Λοιπόν. Έχουμε σήμερα Παρασκευή 13 η σύσκεψη, έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, δεν μπορεί, θα σου πω, υπάρχει και το πρακτικό που ξέρουμε όλοι ότι γράφεται στις κατόπιν αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας. Και γράφεται στο πρακτικό στην αστυνομία ότι ο Άρης δεν επιθυμεί εισιτήρια. Βγάζει λοιπόν όφη τα εισιτήρια πριν από μια εβδομάδα και ενώ τα εισιτήρια έχουν κυκλοφορήσει, ο Άρης θέλει χαρτί και λέει θέλουμε κόσμο. Μα δεν μπορεί, ρε Άρη, όποιο και αν είναι. Άρα υπάρχει και το έγγραφο που λέει θέλουμε. Περίμενε. Στέργιο. Μα το έγραψα. Μα αυτό είναι καταγεγραμμένο που σου λέω. Αυτό είναι καταγεγραμμένο στο γιατί κουλέ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν το είδανε. Δεν είναι εσύ ο Όφηρης, πείσατε. Μία λες δεν θέλω, μία θέλω, μία δεν θέλω. Με σένα θα παίζουμε τώρα. Ε, ναι τώρα. Τι είσαι εσύ ο Όφηρης. Υπάρχει μια διαφορά όμως αυτό που σου λέω. Ναι. Πολύ μεγάλη. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Αυτό το έγγραφο που εσύ λες, το έστειλε αφού είχαν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια. Εντάξει, δεν θα αμφισβητήσω το ρεπορτάζ σου, γιατί το ξέρεις και καλύτερα το πότε κυκλοφόρησε και πότε όχι. Λοιπόν, και το δέχομαι. Λοιπόν, αλλά από εκεί πέρα υπάρχει έγγραφο που ζητάει. Πριν από ένα πεντάλεπτο, Χρήστα, είπες ότι πρώτο ο Άρης ζήτησε και μετά δεν ζήτησε. Και τώρα, ναι, έχουμε, αυτό λέω πάλι. Για την κυκλοφορία των εισιτηρίων, λέω εγώ. Ο Ελεσαϊκός οφειλιά μπροστά μας. Άκου τι λέω. Η ουσία ποια είναι. Ότι βγαίνει ο Αβγενάκης και λέει απαγορεύεται. Πρόσεξε, αν ζητούσε ο Άρης εισιτήρια θα έδινε ο Αβγενάκης. Στο λέω κατηγορηματικά. Καλά, το αν. Δεν ζητείτε. Το αν. Δεν ζητείτε, τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν θα κάτσε, συγγνώμη. Δεν θα υπήρχαν οι λόγοι ασφαλείας που επικαλέστηκε η αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου τότε. Μα και με τον Ολυμπιακό, η αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου είπε ότι εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε εισιτήρια. Ναι. Είναι Ολυμπιακός γι' αυτό, δεν είναι Άρης. Δεν είναι. Ρε Χρήστα, και με την ΑΕΚ το ίδιο έγινε. Είναι ΑΕΚ, δεν Άρης. Κυνηγημένος από όλους, Μανώλη. Κυνηγημένος, δεν τα ζεις. Είναι άλλο να φέρεις στη Θεσσαλονίκη και άλλο από την Αθήνα με το καράβι. Θα σου πω εγώ αλλιώς, από την ποσότητα του κόσμου. Να αρχόντουσαν 50% άτομα. Καλά, δεν θα αρχόντουσαν από τη Θεσσαλονίκη, από τα Χανιά θα αρχόντουσαν. Από τα Χανιά, αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Και πάλι βάλανε κάποιοι συνάδελφοί σου εκεί πάνω, που εγώ ντρέπομαι. Το νόμι σε μια διαδικασία ότι έδωσε τον Πάουκ και δεν έδωσε τον Άρη. Εντάξει, ενώ, πάντα αυτό. Πάντα αυτό υπάρχει. Πάντα υπάρχει. Και δεν θα σου πω και κάτι. Το ίδιο είχε γίνει και πέρυσι. Και πέρυσι είχε κόσμο. Νομίζω είχε. Πέρυσι είχε, κόσμο, πέρυσι ναι. Είχε νομίζω. Ναι. Όχι, ο Άρης δεν είχε κόσμο πέρυσι. Γιατί? Αλλά το ίδιο είχε και πέρυσι. Σκάνδαλο. Σκάνδαλο που δεν είχε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε. Να κλείσουμε. Το εξαντλήσαμε αυτό, ναι. Το εξαντλήσαμε, αλλά ξέρει. Πάμε να μας πεις λίγο και για το αγωνιστικό για να κλείσουμε. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι εσύ, ποια είναι η δική σου αίσθηση για το μάτς. Λοιπόν, θα σου πω μια δεκάδα 4-2-3-1 με κουντρουπί στόπερ λόγω της παρουσίας του Ιντέγε. Μετατόπιση Μαρινάκη δεξιά λόγω της παρουσίας του Γκάμα ή του Φετβαντίδη. Δεν ξέρω ποιος παίζει εκεί από τα αριστερά. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα παίξει ο Κυριανίδης δεκάρι και μπροστά ο Φιγκερέδο ο Βραζιλιάνος. Ο Δελγιανίδης τελικά παίζει, το ξεπέρασε το ή δεν παίζει καθόλου. Έχει ακόμα. Ο Δελγιανίδης έκανε πριν μια εβδομάδα ξεκίνησε, μετά από 3 μήνες. Έχει θέμα σώμα. Άρα έχεις Δελγιανίδη με Γιάδο και να μπει. Και να μπει 3 απουσίες του Όφη. Οι δύο είναι, εντάξει, ο Δελγιανίδης δεν έχει παίξει ναι. Καθόλου. Αντί να μπει ποιος θα είναι. Τσιλιανίδης. Και εκεί που παίζει ο Τσιλιανίδης, γιατί πήγε πάει καλό ο Τσιλιανίδης φέτος. Ποιος θα πάει εκεί. Ναι, εκεί που παίζει ο Τσιλιανίδης θα παίξει ο Βάζ, ο Πορτογάλος. Αυτός που είχε βάλει τον γκολ, αυτός που είχε βάλει τον γκολ εδώ, στο Βικελίδης πέρσι. Ναι, στο 3-1. Μάλιστα. Στο 3-1. Εντάξει, είναι... Έγινε Μανώλη. Νομίζω ότι είναι δύο ίδιες ομάδες για εμένα. Εγώ έχω πει ότι ο Όφη σε σχέση με πέρσι είναι η πιο βελτιωμένη με διαφορά ομάδα από όλες τις υπόλοιπες. Είναι δηλαδή τεράστια διαφορά του σχέση με πέρσι. Ναι, εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε. Ισχύει. Είναι μια πραγματικότητα. Και παίζει και ποδόσφαιρο. Και παίζει και ποδόσφαιρο φέτος.
Παίζει και ποδόσφαιρο φέτος. Πέρσι έπαιζε λίγο αντί. Να το δούμε και στο γήπεδο. Είναι πέρυσι ήταν εντελώς διαφορετικά πράγματα. Είναι δύο ομάδες που τους αρέσουν να παίζουν ποδόσφαιρο. Ελπίζουμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε, Μανώλη. Ευχαριστούμε, Μανώλη. Γεια σας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Μανώλη Σαρή. Ήρωας και ο Μανώλης. Τι ήρωας. Ήρωας. Ήρωας, Χρυσανθέ, ήρωας. You know, heroes. Μανώλης είναι ο από τους κορυφαίους ρεπόρτερ. Γι' αυτό τον βγάζουμε. Εδώ κορυφαίος... βγάζουμε μόνο τους κορυφαίους εμείς. Γιατί είμαστε κορυφαίοι, Κώστα. Γι' αυτό έτσι, γίνεται λοιπόν, αυτό. Διάλειμμα. Γιατί γι' αυτό γίνεται αυτό. Έτσι. Και τέταρτο πήγε. Συνεχίζουμε. Τρόικα. Εορταστική άδεια 9 ημερών ζήτησε ο Κουφοντίνας. Να κάνει γιορτές, γιατί δεν είναι ψυχή, δεν έχει. Έτσι καμπορήσει η Έχει πάρει να πάει, να πάρει. Δηλαδή πιστεύω... Από το κολονάκι σου πήρα. Πιστεύω... Από το κολονάκι σου πήρα ένα μπαζούκα. Δεν υιοθετώ. Ένα μπαζούκα σε αεροβόλο. Εγώ και ο Χρήστος μαζί. Στηρίζω το αίτημα. Από τη Λένορμαν σου πήρα ένα περίστροφο. Μη 8. Κώστα, δεν ξέρω τι έκανε τι προηγούμενε φορέ. Γελάει ο άλλος. Εγώ και ο Χρήστος μέσα στο 19 από το Λίμπερο 9 μέρες δεν πήραμε. Και δύο μαζί. Άντε να πήραμε 10. Παιδιά, τι άδεια. Άδεια. Εμείς δεν δίνουμε άδειες. Εορταστική άδεια. Λοιπόν, μία δυσάρεστη είδηση είχαμε, Κώστα, πριν από λίγο. Λίγο πολύ γνωστή, βέβαια, εντάξει, σε μένα ιδιαίτερα, το που το γνώριζα. Αναστολή λειτουργίας της Άρης είσαι. Της εφημερίδας. Της εφημερίδας. Άρης είσαι, κάτι ναι. Άλλο. Μπορεί κάποιος να μην γνωρίζει. Είπες της Άρης είσαι. Της Άρης, της εφημερίδας. Τρία χρόνια είναι στα περίπτερα, ρε φίλε. Ήταν μάλλον. Της εφημερίδας, λοιπόν, Άρης είσαι. 147 φύλλα. Ολοκληρώθηκε η έκδοση. Ολοκληρώθηκε αυτή η προσπάθεια. Ανεστάλλει ή πάβει. Μπορεί να ξαναβγεί. Αναστολή είναι, αναστολή της λειτουργίας. Στην ουσία, εντάξει, δεν ξέρεις πότε τι γίνεται, αλλά... Κακό νέο. Κακό νέο για τον Άρη, το μοναδικό φύλλο που κυκλοφορούσε, αποκλειστικά για τον Άρη, για όλα τα θέματα, και το κακό νέο έχει να κάνει όχι με το τι γράφεται για το ποδόσφαιρο ή τον μπάσκετ του Άρη, αλλά για το γεγονός ότι... κάθε Σάββατο υπήρχαν 20-25 σελίδες για όλα τα υπόλοιπα αθλήματα έτσι, του Άρη. Έτσι. Που φυσικά δεν είναι δυνατόν να τύχουν προβολής ακόμα και από τα site του Άρη. Δηλαδή, εντάξει, okay, βάζουμε εμείς 5 θέματα κτλ. Αλλά στο χαρτί είναι λίγο διαφορετικά για τα παιδιά, για τις ακαδημίες. Αποδεικνύεται δυστυχώς ότι οι εφημερίδες. Όλοι μας έχουμε ευθύνη. Αλλά έτσι είναι το καθεστώς στην Ελλάδα. Θα πω κάτι κατά του Μαρινάκη. Θα πω κάτι κατά του Μαρινάκη. Σημείωσε το. Βάλτε 10 κασετόφωνα. Το μονοπόλιο που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα της διανομής και της εκτύπωσης στην Αθήνα. Γιατί δεν μπορώ να τυπώσω εγώ αλλού. Όχι. Τι λες. Βρες εδώ. Για πες μου λίγο. Στα Σκόπια θα πάω. Παιδιά, τον έργο της εφημερίδας της πόλης μας στα μεγαλύτερα στη Βουλγαρία έχει. Και από τα Σκόπια πώς θα γίνει η διανομή, Κώστα? Με φορτηγά δικά μου. Α, θα έχω και δικά μου φορτηγά. Ναι, θα φέρω δύο φορτηγάκια. Το εκτείναξε. Από το 1,5 χιλιάρικο το πήγε στα 5. Με το κτέλ. Α, με το κτέλ θα έρχονται. Εντάξει, ωραία. Και θα πηγαίνουν και στην Αθήνα, στη Λάρισα. Στο Βόλο δεν γίνεται τόσο απλά, Κώστα. Όσο τα σκέφτεστε όλοι. Άρα εσείς... είμαστε μια χώρα που δεν μπορεί ουσιαστικά να το σηκώσει κόστος, την έκδοση μια εφημερίδα. Το κόστο εκτινάχθηκε. Μια πόλη είμαστε, Κώστα. Το κόστο εκτινάχθηκε. Και ήταν δυσβάχταστο για του εκδότε. Δεν μπορούσαν να το αντέξουν. Το κόστο αυτό το άντεξαν 3 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι και. Καλά, ολόκληρο Άρης τώρα δεν μπορούσε να κρατήσει μια εφημερίδα. Άσε μα, έχει αυτή τώρα. Ολόκληρο Άρης, ρε φίλε. Ο Άρης πέφτει η ομάδα στην Α2, Κώστα. Τι είπε τώρα, πέφτει η ομάδα στην Α2. Ποιο Άρης? Ο Άρης. Ναι, δεν είναι έτσι όπως το λες. Δεν είναι θέμα του Άρη. Και δεν είναι θέμα του Άρη. Πώς δεν είναι θέμα του Άρη? Δεν είχαμε σχέση με τον Άρη. Έχω να δω, παιδιά, εγώ νέο παιδί μεταξύ 20 και 30. Να διαβάζει εφημερίδα, όντω. Κανένα. 50 χρόνια στην Ελλάδα. Ή στο περίπτωρο να πει κάποιο σε μία Άρη ή σε μία αυτό. Δεν αγοράζει ο κόσμο. Κοίταξε, η εφημερίδα είχε. Και φταίνει και οι εφημερίδες. Το έχουμε ξαναλύσει. Εντάξει, η εβδομαδιαία εφημερίδα, η Φόρτσα ή η Άρεση είναι κάτι διαφορετικό. Και αν θες την άποψή μου, από άποψη πωλήσεων δεν ήταν τόσο χαμηλά. Δηλαδή, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, μια χαρά. Απλά δεν. Για να βγαίνει μια εφημερίδα, έπρεπε να πουλάει 10.000 φύλλα. Θέλει 5.000 το μήνα, α πούμε. 10. Τα 5 που λες είναι πολύ λίγα. 10 να πουλάει. Όχι, 10.000 το μήνα. Δεν είχε. Όχι. 10 παράγοντες αυτά, επιτροπή σωτηρίας, αχ καλέ. Γι' αυτό κράτησε 3 χρόνια και όχι 2 εβδομάδες. Α, εντάξει. Κατάλαβες. Ναι, εντάξει. Και με τους δημοσιογράφους. Έπεσε ο άλλος. Και με τους δημοσιογράφους στην ουσία να έχουν εθελοντική εργασία. Έτσι. Να σημειωθεί αυτό. Καλά, ναι, εντάξει. Χωρίς να παίρνουμε λεφτά. Σωστό. Να σημειώνεται και αυτό, να το ξέρει ο κόσμος. Κρίμα. Ότι βγάλαμε και λεφτά από το συγκεκριμένο.
Υπήρχε η απόφαση αυτή από τον Τιμ Παπαϊωάννου και τον Ηλία τον Πόπη. Κανείς δεν μπορεί να τους αναγκάσει να βάζουν από την τσέπη τους χρήματα. Έτσι. Για παραπάνω χρονικό διάστημα αυτό που έβαζαν. Εννοείται, εννοείται. Λέμε ότι είναι κάτι άσχημο για τον τύπο γενικά. Τώρα από εκεί και πέρα ψάχνουμε τα αίτια. Ναι, εντάξει. Γενικότερα, είναι και εσωτερικά ζητήματα. Σας έχω ξαναπεί όταν έρευνες μεγάλες στο εξωτερικό καταδεικνύουν ότι νέοι άνθρωποι στρέφονται ξανά στην εφημερίδα θεωρώντας την πιο αξιόπιστη από το διαδίκτυο. Στην Ελλάδα οι εφημερίδες παίρνουν κάθε μέρα. Σε 50 χρόνια θα πάμε κι εμείς εκεί. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι δεν θα υπάρξει αύριο Άρης είσαι. Είναι και λίγο ξαφνικός ο θάνατος. Γιατί ξαφνικός? Είναι ξαφνικός. Αυτό που σε το ήξερες. Κρίμα, γιατί φαντάζομαι. Εγώ ρε Κώστα είναι φυσιολογικό να το ξέρω. Ναι, εντάξει. Πάρα πολύ φιλικό. Άλλωστε το είπα 4-5 φορές μέσα στο κομμάτι. Αύριο θα κυκλοφορούσε Σάββατο. Αυτό λέω ξαφνικό. Αυτό λέω ξαφνικό. Ήταν μια συνήθεια για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ήταν, τους πιστούς της εφημερίδας. Αλήθεια είναι αυτό. Σάββατο πρωί. Και οι πιο μεγάλοι, παιδιά, οι πιο μεγάλοι, ακόμα αγοράζουν εφημερίδα. Διαβάζουν. Όντως, οι πιο μεγάλοι. Που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα ίντερνετ. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Σε αυτούς πρέπει να στοχεύσει. Ο γιος μου, κάθε Σάββατο πρωί είχαμε αυτή τη συνήθεια, πηγαίναμε και παίρναμε την εφημερίδα. Και τη ζήσαμε από το ξεκίνημά τη. Μα τα παιδιά, ειδικά τώρα, μα δείσαι, και μόνο που μπήκε δύο φωτογραφίες αυτό με τη φανέλα του Άρη, οτιδήποτε. Ήταν μια συνήθεια καλή. Αλλά έτσι είναι όταν μπαίνει. Επειδή το χαρτί κοστίζει. Πλέον όλα κοστίζουν, είναι πολύ δύσκολα. Είναι ακριβό χόμπι, πολύ η εφημερίδα. Δεν υπάρχει κάποιο χρηματοδότη άλλο πέρα από του δύο εκδότε που υπήρχαν. Όσο άντεξαν. Από εκεί και έπειτα. Πάμε παρακάτω. Και μπράβο του εδώ που τα λέμε. Για το όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Βέβαια. Που βγάλουν εφημερίδα για τον Άρη. Μακάρι να βγει μια νέα. Όπως και μπράβο σε αυτούς που θα βγάλουν εφημερίδα για τον Ηρακλή σύντομα. Μπράβο Κώστα. Ποτέ δηλαδή. Ποτέ. Τώρα θα πάρω τηλέφωνο. Τώρα. Σύσκεψη το απόγευμα. Κώστα. Χρήσανθε. Εμείς θα κρατήσουμε παραπάνω, Χρήσανθε, από 3 χρόνια. Κώστα, βγάλατε εφημερίδα και κρατήσατε μισό 6 μήνες. Σε κόλλες Α4 θα τη μοιράζετε. Ε? Σε κόλλες Α4 στον περιττέρω. Ή εφημερίδα κανονική. Λοιπόν, Κώστα, λοιπόν. Ας τους ορισμούς, Κώστα. Σύσκεψη το απόγευμα, 6 ώρα. 6 ώρα. Κάτσε τα βγάζω. Σύσκεψη το απόγευμα, 6 ώρα. Ναι, κάτσε τα βγάζω. Κώστα, δεν είναι η εποχή για ηρωισμούς. Με το ημάδι αυτό δεν είναι. 6 ώρα σύσκεψη. Τελειώσαμε. Μόλις πάρει το εξοδολόγιο. Εκτύπωση. Διανομή. Ποσοστά επί της διανομής. Τουλάχιστον εγώ στην εφημερίδα μου θα έχω και καμιά είδηση, ρε Χρήσανθε. Ατελιέ. Εσείς την κλείσατε και δεν είχατε μια είδηση. Τώρα δεν μιλάμε. Άσε τώρα. Κάτι αρχικά μόνο. Ναι, τώρα. Μόνο αφιερώματα και τέτοια. Έτσι θέλει ο αναγνώστης. Κοίτα πώς προπατάνε. Τα κλείδια του τηλεοράζει δεν γίνεται. 6 ώρα σύσκεψη, θα δώσουμε την απάντησή μας. Ο λαός. Και κλείσατε και δεν είχατε καμία είδηση. Ούτε μια είδηση δεν είχατε. Ούτε μία. Να σου το πω και έτσι. Άντε τώρα. Δεν μιλάμε. Θα σας βγάλω μία-μία τώρα και σε φοβάμαι. Βγάλτε μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα. Ευχάριστο το λες. Ευχάριστο. Το ευχάριστο εννοώ. Ναι, με τα αστεία που λέμε. Είπες πάλι μια χαζομάρα. Το δυσάρεστο διάλειμμα. Δυσάρεστη είναι η είδηση. Η είδηση είναι δυσάρεστη. Ναι, η είδηση είναι δυσάρεστη. Ναι. Λοιπόν, έχουμε δράσει σήμερα. Κάποιοι βέβαια θα υπάρξουν οι Αργιανοί που θα πανηγυρίσουν τώρα. Να ξέρεις, όχι, αυτή είναι καμιά δεκαπενταριά που θα πανηγυρίσουν. Θα είναι βλακίες τώρα. Ο αξιοπρεπής κύριε το έλεγε ένας με μουστάκι. Είναι, το ξέρω, γι' αυτό το λέω κι εγώ. Ό,τι ο καλογεράς είναι μαζί μας. Ό,τι ο καλογεράς, πριν κάνετε το ταξιδάκι τώρα για τις διακοπές σας στο ίδιο μέρος που θα πάει και ο Κουφοντίνας. Κάντε έναν υπεύθυνο έλεγχο. Τι χώρα ζούμε πραγματικά. Για ασφαλείς και καλές διακοπές, Ότο Καλογεράς 3 καταστήματα, Γρηγόριο Λαμπράκη 27, Εσπερίδων 19 και 14 χιλιόμετρα Θεσσαλονίκη με δανειό στη Θέρμη, otokalogeras.gr και ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. Στη φυλακή μπορείς να παραγγείλεις πίτσα. Ανάλογα σε ποια κλίμακα είσαι. Α, ωραία. Αν λοιπόν στα διαβατά θέλετε πίτσα, Mr. Gold. Απίστευτο. 62-85-86. Η κορυφαία πίτσα που έρχεται παντού και στο κέντρο της πόλης και δυτικά. Mr. Gold. Λοιπόν, πάμε αναγκαστικά στο break τώρα, γιατί πριν είχαμε καθυστερήσει. Τώρα το βάλουμε σωστά το break και θα επιστρέψουμε για να πούμε για μπάσκετ, να μας πει ο Κώστας πώς ο Άρης προβλέψει για το μάτς. Προβλέψει να πούμε και πληρωθεί ο κόσμος, πάλι όπως κάθε Παρασκευή, Χρήσανθε. Πώς προετοιμάζει το Ηρακλής για να χάσει από τον Προμηθέα, για να κερδίσει τον Προμηθέα. Μπερδεύτηκα. Έκανα και εγώ ένα αστείο σαν αυτό που έκανε σχεδιασμό. Θα πούμε λίγο για Χριστίνα Τσιλικύρη και τα πτυχία τη. Χριστίνα Τσιλικύρη, υπάρχει μια καταγγελία. Ποιο ασχολείται με αυτό. Ναι, όλο με τον Ολυμπιακό σκοπό. Το πρώτο Ολυμπιακό, καλά σα λέω. Μα έχει πρίξει πια. Υπάρχει καταγγελία. Εντάξει. Μ' αρέσει. Σάπω και άλλοι είχαν πτυχία. Μ' αρέσει το μαλλί που έχει η Τσιλικύρη, φίλε. Είναι ωραίο το μαλλί. Δεν μου αρέσει τίποτα. Το μαλλί δεν σα αρέσει. Όχι. Γιατί ωραίο είναι αυτό το κοντό το ξανθό. Δεν μου αρέσει. Είναι διευθύντρια στο σεφ.
στο σεφ. Η Χριστινάρα, ρε, του Ολυμπιακού που την κράζουν οι Παναθηναϊκοί. Γι' αυτό την κράζετε. Γι' αυτό. Του Ολυμπιακού Γενική Γραμματέα τώρα που έλεγε όργια τώρα. Εντάξει, έλεγε. Φιντάνι είναι τώρα η Έλεγε. Έλεγε. Α, έλεγε. Οπαδικά. Άμα άλλαζε το ρήμα. Λοιπόν. Έλεγε. Α, έλεγε όργια. Συνεχίζουμε. Ρεσιτάλ μηνυμάτων. Ρεσιτάλ. Από το επιτσόκυλο του. Γενικά ρεσιτάλ. 6 μηνύματα έστειλε χθες. Δεν διάβασε κανένα. Δεν έχω την οθόνη. Εγώ δεν διάβασα κανένα. Το λάθος δικό μου. Έχει φύγει από το φιλοϋπολογιστή. Να ρωτήσουμε τον. Έμεινα ήσυχος. Συγγνώμη κιόλας. Θα λένε κιόλας. Στέλνω τα μηνύματα και δεν τα διαβάζεις. Τι λέει το επιτσόκυλο. Όσο φουπού νοτιού Ελλάδος, Κωστάκη Τσέλση. Γραφείο τύπου Όσο φουπού βορείου Ελλάδος, Χρήσαντος. Τέτοια σύμπλευση ούτε το υδρογόνο με το οξυγόνο στο νερό. Καλό. Ενώνονται. Καλό. Καλά που έχουμε τον Μάστερ Γιόντα Χρήσανθο. Γιόντα. Γιόντα. Ναι. Star Wars. Star Wars. Μαζί με τον δρόμο. May the force be with you. Εξοχότατε Δρυίδη. Ωραία. Χρήσανθο. Άλλο. Τέργη υπομονή. Κώστα, ξέρεις. Τι ξέρεις, Κώστα. Ξέρεις. Που σηκωτάει από κάτω. Σηκωτάει. Ηχό. Ναι, ναι. Προσπαθεί να σε πάρει με το μέρος του αυτό, να ξέρεις. Ναι, όντως. Είναι ύπουλος. Είναι σκεπτικό της απόφασης γιατί έφαγε το πρόστιμο Τσέλσι και μετά βάλε την κασέτα σου. Δεν με ενδιαφέρει γιατί έφαγε. Καλά έκανε και το φαγε. Πες τώρα ότι δεν ισχύουν αυτά που λέει ο ρεπόρτερ του Όφη. Δεν ισχύουν. Άλλο, τι θέλεις. Γιατί δεν τσιρίζεις τώρα που έχεις δίκιο, που έχεις δικό σου ρεπορτάζ. Ναι. Υπάρχει δεύτερο χαρτί που δεν το λέγατε, η Βιτσόσκυλο. Άλλο ναι. Λέει. Εντάξει, άλλα μας είπε στην αρχή. Άλλο λέει. Ναι, άλλο ναι, 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 τι άλλο. Και τι άλλο θέλει. Το σημερινό δώστε καμιά εβδομάδα άδεια να ηρεμήσει γιατί δεν θα πάρει τίποτα. Θα του δώσουμε. Στον Κουφοντίνα. Όχι. Εννοεί. Εσύ θα πάρεις όμως. Εγώ θα πάρω. Εγώ θα πάρω. Λοιπόν, Jurgen Klopp has signed a new contract. Έλα ρε Λιβερπουλάρα. We'll keep him at the club until 2024. Έλα ρε Λιβερπουλάρα. Έλα ρε Λιβερπουλάρα. Πήρε καμιά 30 εκατομμύρια ευρώ. Έχει 100 νίκες τα τελευταία 99 μάτς. Λιβερπουλάρα. Συμπαθώ τη Λίβερπουλ πλέον λόγω του Κλόπ, Χρήστα, να ξέρεις. Μάλλον. Έχει το σύνδρομο τη Στοχόλμη, μάλλον. Θα πάρει το πρωτάθλημα. Μάλλον. Θα το πάρει. Δεν το χάνει. Δεν το χάνει, όχι. Με τίποτα. Η Λέστερ κάποια στιγμή. Δεν το χάνει, όχι. Και έτσι να συνεχίσει η Λέστερ, η Λίβερπουλ έχει μια ισοπαλία. Δεν το χάνει. Καταρχήν παίζει μπαλάρα, ρε παιδιά. Παίζει καλύτερα από όλα. Η ισοπαλία στην Πρέμερ είναι εξωπραγματικό. Και μόνο νίκη στα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Λοιπόν. Ναι, αλλά έχει Brexit, λέει το ελληνικό το. Καλά. Το ποδόσφαιρο. Το Brexit, το δημοσίευμα έγινε το 2016, Χρυσάνθε, και έχουμε 19. Ναι, αλλά τώρα βγήκαν οι συντηρητικοί και φεύγουν. Λοιπόν, θα φέρω χαρτί και στυλό για τα προγνωστικά. Να δούμε αν ο Κώστας και ο Χρυσάνθος είναι σε δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Ναι, φέρε. Φέρε, γιατί χθες χάσαμε πάλι μόνο ένα. Και προχθές. Πες μας, Κώστα. Και μου δίνει η εταιρεία, μου δίνει πίσω το ποντάρισμά μου. Κώστα, πες τη γνώμη το βράδυ, πώς πάει ο Άρης κόντρα στην ΑΕΚ. Εντάξει. Είναι ένα παιχνίδι καλό για να κάνει ντεμπούτο ένας προπονητής. Με την έννοια ότι δεν θα έχει την πίεση του αποτελέσματος. Παίζει εκτός έδρας, παίζει μια ανώτερη ομάδα. Δεν θα του πει κανείς τίποτα. Πιστεύω ότι θα είναι ανταγωνιστικός ο Άρης. Τα αγωνιστικά της ΑΕΚ δεν ξέρω αν λείπει κάποιος. Ναι. Δεν τα πρόλαβα. Μέχρι εκεί, Χρυσάνθε. Ο τελικός είναι με το Λαύριο. Η επόμενη τελική, μάλλον βασικά. Είναι όλα τα εντός του Άρη είναι τελική. Μάλιστα. Από εδώ και στο εξής. Εντάξει, γίνεται της προσφυγής στον Πανιόνιο. Στο πάρα πολλές προσφυγές. Αφού έχουν θέματα εκεί με τους. Ο Λάμπρου. Λάμπρου. Έκανε προσφυγή κατά του Πανιονίου. Ο Τασουλής. Εντάξει και. Ο Πινιώτης. Ο Μακρύλος. Ο Άστρας. Χρύσανθε. Ο Ανσαριφάρτ. We don't know them. Ο Γεζίλ. Ο Γεζίλ. Φίλε, 10 παίκτες είναι αυτοί. Εντάξει. Πώς θα σωθεί ο Πανιόνιος. Θα πληρωθούν. Τι θα πει. κάτσε να δω. Θα γίνει διακανονισμός. Και βλέπω πολλούς που κάνουν στο Λεβαδιακό, φίλε. Ο Ναγκής. Τον θυμάσαι τον Ναγκής. Άλλο ο Γιακουμάκης. Ποιος είναι αυτός. Κρνέτα Γιώβαν. Ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω καν. Και ο Μάνου. Δημήτρης Μάνου κατά Πας Γιάννενα. Προσφυγή. Ο Μάνος μήπως είναι, όχι. Αυτός είναι. Ο Μάνος είναι ο Μάνος. Όχι. 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 Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Ανοίγει η αυλαία της αγωνιστικής πρώτη δευτέρου γύρου. Μάλιστα. Όφι Άρη Σάββατο 5 και 4. Ωραία ώρα. Πρώτο αυτό θα πούμε, ρε φίλε. Μα τα πούμε χρονικά, ρε φίλε. Όφι Άρης.
Παιδιά, εγώ θα πω. Θα λέμε αυτά που λέτε τα περίεργα, τα goal-goal και αυτά. Διπλό θα λέτε και over. Θα λέτε και πρόβλεψη. Διπλό και over. Διπλό και over. Εγώ κοίταξε. Ναι. Είναι στοιχηματική. Το συνέστημα λέει άσος. Αλλά θα παίξω και όντως θα το παίξω ένα goal-goal και θα είμαι καλυμμένος. Νομίζω ότι 1-1, 1-2, 2-1. Διπλό και over. Open. Παρουσία Μαρινάκη το δώσε τη Super League. Παρά την απαγόρευση. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Δεδομένο. Αλήθεια είναι. Απαγόρευση. Αλήθεια είναι. Αλλά από όλα όσα έγιναν, προβάλλει αυτό. Όχι, λέει, δεν ακούστε τι λέει τώρα το κείμενο. Τον τίτλο λες. Θέμα συζήτηση καταγγελία του Ολυμπιακού. Να του. Μποροβίλος. Σωστό. Και τώρα δεν είναι αρμοδιότητα τη Λίγκα όσα καταγγείλει ο Ολυμπιακός. Σωστό. Και ξαφνικά Πουστανίδη. Και λέει. Βάλε. Όχι, όχι. Παιδιά, η εκπομπή τελειώνει. Λοιπόν, τυχαίο πλάνο σε Μάκη Γκαγκάτση. Γκολ γκολ λέω εγώ, παιδιά. Τυχαίο πλάνο σε Μάκη Γκαγκάτση. Δεν μα ενδιαφέρει κάθε. Οι ακροατές μας δεν βλέπουν αυτό που βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, σωστό. Όφι άρεσε γκολ γκολ και είμαι καλυμμένο εγώ. Πάμε άλλο. Και κάνει και πρόβλεψη για το αποτέλεσμα. Άσοχη θα έπαιζα. Αν έπεσε προπό. Ωραία. Μπράβο, ρε Σιδηρό. Σαν άλλο του λένε άσοχη με κάλυψη διπλό και μετά λένε πληρώσαμε τον κόσμο. Έλεο. Έλα, χρειάζεται να σειράσουμε. Η πρόβλεψη είναι διπλό. Διπλό και over. Με κάλυψη στο χ. Ξεκάθαρα, ρε, μη μασάτε, ρε. Δύο χ. Ξεκάθαρα. Διπλό και over. 1-2. Διπλό και over. Και 1-3 μπορεί. Λοιπόν, πάω Λαμία, ένα πολύ ωραίο άσο. Σάββατο στι 7.30. Παναθηναϊκό Λαμία. Ένα πολύ ωραίο άσο. Χ. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Όχι, άσο και άντερ. 1-0 ή 2-0. Χι! Πάμε. Λοιπόν, Ξάνθη ΑΕΚ κλείνει η αυλαία του Σαββάτου στις 8. Διπλό. 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 Και οι τρεις διπλό. Διπλό. Πάει ο Μάσιμο Καρέρα θα πάρει διπλό, παιδιά, εύκολο κιόλας. Εύκολο. Λοιπόν, Κυριακή. Ναι. Στις 3 η ώρα Λάρισα, Ατρόμητος. Καλό μάτς. Θα σκοράρει ο Ατρόμητος. Πολύ καλό μάτς. Δύο μονάδες. Καλό μάτς. Με Σάβα Παντελίδη δεν χάνει ο Ατρόμητος. Χ. Και περνάει ο Άρης τέταρτος. Over 3,5. Να. Τι να. 1-0 θα λήξει το μάτς ή 1-1. Over 3,5. Δύσκολα. Είσαι άσχετος. 3,5. Over 3,3 θα λήξει το μάτς. 3-2 θα λήξει το μάτς. Η προηγούμενη Παρασκευή τα πήγε καλύτερα από όλους μας. Over 3,5. Είχα τη δεις προβλέψεις, αλλά ήταν τα δικά του πιο δύσκολα. Πιο δύσκολα. Συνδυασμένα. Τι και σε όλα μέσα έπεσα. Χ, μήχρονο, χ, τελικό και τέτοια. Μόνο τον Άρη έχασε. Over 3,5. Βόλος Πανιώνιος. Διπλό. Βόλος Πανιώνιος. Όχι, όχι, δεν είναι. Πλέον. Διπλό. Δεν είναι, όχι, όχι. Εγώ λέω διπλό. Χ. Εγώ λέω ανατροπή, παιδιά εδώ. Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι άλλο, άλλα τα μπλοκ. Δεν έχει σημασία. Είναι σε άλλο μπλοκ. Ανατροπή τι. Ανατροπές παίξτε εδώ. Χ. Δύο άσο και άσο δύο, ναι. Χ. Εγώ παιδιά λέω διπλό. Εγώ λέω. Πρώτο τελευταίο ματ. Διπλό, ναι, και Τρίπολη Ολυμπιακός Κυριακή στις 7.30. Διπλό. Λίμπερο. Τι παίζει. Λίμπερο. Επιτέλους. Τι παίζει, τι παίζει. Να πάτε, παιδιά, σήμερα στο Παλατάκι. Τρίπολη Ολυμπιακός. Ναι, θα σου πω. Αυτό είναι, Παλαιστή. Να εδώ. Πάτε στο Παλατάκι. Αυτό θα μας δώσει δύο. Ναι, θα πέσω κάτω. Τελειώσαμε. Γκέσταρ θα είναι ναι. Ο Ρόι Τζόνς Τζούνιορ. Ναι, τον είδα πριν. Πρωταθλητής 4 φορές σε διαφορετικές κατηγορίες. Θρύλος του box. Ναι. Και διάφοροι άλλοι πρωταθλητές. Θρύλος του box. Ναι, θρύλος είναι. 4 φορές παγκόσμιο πρωταθλητής. Φιλολυμπιακός δηλαδή. Ναι. Άμπα, θρύλος. Απαγορεύεται αυτή η λέξη. 6 ώρα θα ξεκινήσουν οι αγώνες, 8 ναι. Η ώρα είναι το μεγάλο event. Τα αποτελέσματα θα έχουν αντίκτυπο για την κατάταξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Θα έχει πολύ κόσμο στο Παλατάκι στις 6 ώρα. Έχουμε δώσει και αρκετές προκλήσεις από το Λίμπερο. Ωραία. Είναι να ωραίο πάτε, event να πάτε. Πάτε συνέχιση, παιδιά, είναι ωραίο event. Λοιπόν, Αστέρα Τρίπολης Ολυμπιακός, Κυριακή 7.30, διπλό. Διπλό. Τώρα. Δεν χρειάζεται. Ένα πέναλτι. Ένα πέναλτι. Ένα πέναλτι. Ένα πέναλτι. Ένα πέναλτι. Όπως και ένα πέναλτι στο Λάρισα Ατρόμητος. Μας έχεις ρημάξει, Κώστα. Παιδιά, σε χαρτάκι γράφει. Πληρώνω. Πληρώνω. Πληρώνει. Ναι, άλλο. Και τελευταίο μάτς, Πανετολικός ΠΑΟΚ, διπλό. Πανετολικός ΠΑΟΚ. Κυριακή στις 7.30. Επίσης ένα πέναλτι. Ένα πέναλτι. Επίσης ένα πέναλτι. Διπλό. Διπλό ή ένα πέναλτι. Διπλό. Διπλό. Εσύ. Ναι, διπλό. Διπλό. Αυτά είναι. Και πέναλτι. Και πέναλτι, έτσι. Και πέναλτι, εσύ. Και πέναλτι, βέβαια. Τι γίνεται. Σε τρία μάτς είπα πέναλτι, να ξέρετε. 10 πληρώνει. Καμιά κόκκινη θα δώσεις. Πιστεύω πέναλτι θα υπάρξει στο Όφι Άρης, Κώστα. Και κόκκινη θα υπάρξει στο Όφι Άρης και κόκκινη θα υπάρξει στο Λάρισα Ατρόμητος. Κούγιας με σπανό. Και πέναλτι θα υπάρχει. Παντελίδης. Ποιος είναι διαιτητής. Στον Άρη είναι ο Κομίνης. Κόκκινη έχει ο και Άρης. Και Σέζος. Ο Άρης έχει κόκκινη αποβολή. Πάλι. Ναι.
Και τι? Νίκη Άρη με αποβολή. Θα κερδίσουμε με κοκκινή. Ναι, ναι, ναι. Θα έχει μπει τον γκολ και μετά θα φάει. Επίσης βάλει η Ντέγε σκόρερ. Κώστας, γιατί γελάζε, φίλε. Έτσι γελούσαν πέρσι όταν είπα Γιουνές. Ναι, ναι, ναι. Και έβαλε στο 92 και στο 95-2. Θα βάλει, θα βάλει. Η Ντέγε να σκοράρει πρώτος 4,5. Ωραίο. Να σκοράρει τελευταίος 4,5. Ωραίο. Να σκοράρει, να γενικά. Σκοράρει γενικότερα 2,32. Καλό. Μόνο. Καλό. Χατρίκ 41, Κώστα. Χατρίκ όλη τη χρονιά. 0-3. Ναι, ναι. Με η Ντέγε. Θα έρθει μετά και θα σα τα δείχνει εδώ. Θα λέει να. Θα λέει να. Πάμε στο μπάσκετ, η εκπομπή τελείωσε πάλι. Τελείωσε. Λοιπόν. Ένα θέμα δεν βγάλατε πάλι. Άντε. Μπάσκετ, προγνωστικά. ΑΕΚ Άρης. Κώστα, εγώ δεν είναι συμμετέχω στο μπάσκετ. Πόσο χάντικαπ δίνει? Μέχρι να τα πρώτα απλά. Έλα, πάνε μπάσκετ εκεί. Ο θα πάρει το διπλό στο Λαύριο, αλλιώς φίξαμε. Θα πω εγώ. Διπλό στο Λαύριο να πάρει. Διπλό στο Λαύριο. Τι λες, Στέργιο. Πώς να το πάρει με τον Τεκόζη, τι λες τώρα. Ρε. 20 πόντους θα χάσεις. Πάμε, πάμε. ΑΕΚ Άρης. Χάντικαπ. Ένα 12,5 στον Άρη. Διπλό. Διπλό. Με 12,5. Παίζουν όλοι του Άρη. Ναι. ΣΑΕΚ. Νέος προπονητής και τα λοιπά. Τι ΣΑΕΚ. Δεν ξέρω. Μάλλον ο η ΑΕΚ πάντα σε αυτά τα μάτια σου ψιλοζορίζεται, Κώστα, μα το έχεις προσέξει. Δεν. Τι? Παρασκευή και όλα. Πόντους 140. Γιατί παίζουμε Παρασκευή. 147,5. Γιατί παίζει αύριο Παναθηναϊκός στο ΑΚΑ και το έκανε η αστυνομία. Ντροπή. Εντελώς. Ντροπή. Πόσο, πόσο. 147,5. 147,5. 75-73. Άντερ. Κώστα, λέω πιο γρήγορα γιατί. Άντερ, πάμε, άντερ. Ήφαιστος Κολοσσός. 4,5 στον Κολοσσό. Διπλό με handicap. Τι διπλό με handicap, ρε. Θα κερδίσει ο Κολοσσός στον Ήφαιστο. Διπλό με handicap. Πόσο είναι το handicap. 4,5 είπαμε. Τι σημαίνει. 4,5. Να χάσει με 4. Θα χάσει με 10. Ντέρμπι και θα χάσει το τέλος. Μπορεί θα και να χάσει με 10. Εντάξει, μπορεί. Πάμε παρακάτω. Ηρακλής Προμηθέας 3,5 στον Ηρακλή. Άσος. Αλλά φαβορινό Προμηθέας. Άσος. Ναι, ρε φίλε, ομαδάρα είναι. 1,52 η απλή νίκη, 2,47 ο μεγάλος Ηρακλής. Λίγο μας δίνει. 10 πόντους θα κερδίσει ο Προμηθέας. Πάμε παρακάτω. Μπορεί και παραπάνω. Ρέθυμνο Νί. Άσος. 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 Ρέθυμνο Ιωνικός 1,5 στον Ιωνικό. Έσφιξε εδώ, Χρυσάνθε. Σε περίπτωση άσου που θα είναι άσος το μάτς. 1,88 άσος, 1,88 το διπλό. Έσφιξε. Over το δίνουμε για να είμαστε καλυμμένοι. Το 149,5. Over. Θα πρέπει να 90-88 θα λήξει το μάτς. Περίμενε μισό λεπτό. Ο Φράγκα πάνε θα παίξει ο Πορνοστάρ. Θα διαλυθεί ο Ιωνικός, Κώστα. Δεν διαλύεται ακόμα. Αφού έφυγε ο Μαυροκεφαλίδης. Δεν θέλει, δεν έφυγε ακόμα. Α. Πάμε παρακάτω. Πανιόνιος Λάρισα. Δεν έφυγε. Διπλό. Τι διπλό, ρε! Πώς θα πέσει η Λάρισα. Δεν θα πέσει. Λαύριο πάω. Ποιος θα πέσει. Εσύ! Να! Ο Πανιόνιος θα πέσει και το Ρέθυμνο. Ξάφω. Θα πέσω εγώ. 6 παρατέταρτο. Λαύριο πάω. Λαύριο πάω. Να ποιος θα πέσει. 2,5 στον πάω. Άντε αντίο εκεί στην Α2! Εμένα ο Πάκου μου αρέσει πιο πολύ. Παικτικά θα το έδινα διπλό τώρα, δεν ξέρω. Είναι... Το γλίφτι δε ρε του Όχι ρε, αφού σα είπα ότι ο Πάκου είναι καλύτερο. Από ποιο? Από το Λαύριο. Έχει βελτιωθεί. Χρήσατε 35 πόντου ο κ. Κώστα, το Λαύριο έχει 7-5. Στην... Εκτός έδρας Κώστα. Στην έδρα του δεν είχε χάσει κανένα. Όλου κέρδισε. Ωραία. Διπλό. Και Περιστέρι Παναθηναϊκός 13,5 στο Περιστέρι. Άσος. Άσος, Άσος με handicap. Over 100, over 100 και over, ναι. Ο Παναθηναϊκός. το Περιστέρι όντως δεν περίμενε, είναι. Περίμενε, με ποιον παίζει. Με ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός. Με ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός στην διπλό. Ευρωλίγκα, Κώστα. Διπλό. Με την Μπαξελώνα, ξέρω εγώ. Μπαξελώνα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε σας πολύ. Σας τα δώσαμε όλα. Ελπίζω να καταγράψετε τα δεδομένα που δώσαμε, έτσι. Ο τα διαράκια. Ο Τσατσαρός ζήτησε να βγούμε παρά 3 σήμερα. Θα το κάνουμε. Και 57 είναι. Ακριβώς. Δώσαμε και τα προγνωστικά, τα πάντα όλα. Είμαστε έτοιμοι. Σαββατοκύριακο τι έχουμε. Τι? Σαββατοκύριακο. Φουλ. Ηρακλής Προμηθέας. Ηρακλής το ποδόσφαιρο με ποιο παίζει, Κώστα. Με την Ιταλική Ακαδημία. Κυριακή. Σάββατο θα τιμηθεί ο Περόνε. Ο Περόνε, ο Περόνε κατάλαβε τι κάνει. Σε λίγη ώρα, σε μισή ώρα αποχαιρετά το ποδόσφαιρο, λέει καλά θα είμαι εγώ Χριστούγεννα. Και θα τρέχω να παίζω ψημί. Εδώ θα είναι, ρε. Με την Ιταλική Ακαδημία. Μετά θα φύγει. Δεν θα παίζει όμω. Θα φύγει αφού έχει είπαμε δουλειά στη Βραζιλία, στην Αργεντινή. Λοιπόν, μπράβο δηλαδή, Περόνε, πριν το τζάμπολ. Με Περόνε, πουλήσαν διαρκεία με Περόνε, να έρθετε νωρίς. Και έπαιξε Οκτώβριο και Νοέμβριο. Και εντάξει, έπαιξε. Ναι, έβαλε 17 γκολ, φίλεξε όλα τα μάτια, είναι 10-0. Η Ρακλάρα σ' αγαπώ και έδωσε μια δυναμική ρεκόρ. Τελευταίο μόνο 5 Κώστα. Ποιο τελευταίο? 4-0 και έδωσε το τελευταίο 5. 8-0 Χρυσανθή ήταν.
Εκεί ήμουνα και δεν με βγάλατε. Ένα κέρδισε. Πήρε τηλέφωνο να βγεις. Όχι. Μαζί θα τα πούμε Κυριακή. Πανηγύριζα. Από το μαγευτικό Αγρίνιο. Στις 7.30 το μάτσο. 7.30 ώρε, φίλε. Αργά. Έχω μόνο διπλά στο Αγρίνιο, Χρυσάνη. Σήμερα έχουμε λοιπόν ΑΕΚ Άρης, αύριο Ηρακλής Προμηθέας. Για το μικρό Μιχάλη Κουμπαράδε στο γήπεδο. Μπράβο, δώστε και ένα ευρώ. Μπράβο. Δώστε και ένα ευρώ. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, να βοηθήσουμε όλοι. Λαύριο ΠΑΟΚ. Μπάσκετ. Θα τα ακούσετε από το Λίμπερο. Και ποδόσφαιρα. Χρυσάνθε και Στέριο. Κανονικά. Νίκος Παπαδόπουλος θα είναι στο Ηράκλειο. Ο Φιάρης. Αποστολή του Νίκου. Πάει να πάρει το διπλό που διπλό, το πέρσι. Διπλάρα. Ο Στέργιος θα είναι στο Αγρίνιο. Και... σήμερα το βράδυ 7 η ώρα μετάδοση του αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ. Βέβαια. Έτσι. Θα ποιος υπάρχει... θα την κάνει ο φίλος μου. Χρυσικόπουλος. Κανονικά είναι. Φίλος μου, ναι, ο φίλος θα είναι στον πάγκο. Ο φίλος μας. Ο φίλος μας θα είναι στον πάγκο. Θα είναι στον πάγκο. Μην ακούσουμε τη φωνή του Κωστή, δεν μπορώ, φίλε. Τι? Θα μαλώσουμε. Ποιο Κωστή. Ποιο Κωστή. Θα μπει μέσα τώρα όξο και τα λοιπά, δεν μπορώ. Όχι, παραδείγματο. Κάνετε, τελειώνουμε, τελειώσαμε. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Έτσι. Τα λέμε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Γεια σας.